Εδώ είμαστε, καλημέρα. Ακούτε Λίμπερο 107,4. Θα μιλήσουμε ρε για τον ΠΑΟ, κλείσαξες. Και για τον Άρη θα πούμε σήμερα και για τον Ηρακλή. Να δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας σήμερα. Ήρθε ο άνθρωπος. Είδε ο άνθρωπος. Πόντιος Πιλάτος προς Εβραίους. Είδε ο άνθρωπος. Έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε σήμερα τον αντιπρόεδρο του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, κύριο Δημοκράτη Παπαδόπουλο, ο οποίος θα μας μιλήσει για όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ, για το τι έγινε και τι προγραμματίζεται να γίνει. Γιατί όπως ξέρουμε, ο κύριος Παπαδόπουλος είναι και εκπρόσωπος του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ στην ΠΑΕ, που εδώ που τα λέμε το ενδιαφέρον όλων μας είναι εντονότερο. Όχι ότι δεν μας ενδιαφέρουν και τα άλλα, και τα άλλα μας ενδιαφέρουν. Και για τα άλλα θα μιλήσουμε, κύριε Δημοκράτη, ο οποίος συζητάει αυτή τη στιγμή με τον Γιάννη Τζάτζη, ο οποίος είναι κούκλος σήμερα, ξυρισμένος, χτενισμένος. Πέρασες από την κυρία Εφή, πέρασα την κυρία Εφή. Κομωτήριο της κυρίας Εφής, Ολύμπου 23. Λέμε, περίμενε, μην το ρίχνεις και μου χαλάς τον ηρμό. Χθες το βράδυ είδα στο όνειρό μου, που σε ρε Φίλιππα, να ανεβείς πάνω στο άλογο σου το Βουκεφάλα. Θα πεις το Βουκεφάλα τον Ιγιουγιό σου. Εντάξει, εγώ στο όνειρο έτσι είδα ρε φίλε, τι ακάρμε δηλαδή. Που ήθελες να το δω ρε Σκοπιανέ, σε κανένα ζάσταβα. Στο Βουκεφάλα τον είδα. Λάθος. Ένα μικρό λάθος στο όνειρο. Είδα τον Φίλιππο, πάω στο Βουκεφάλα. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Φίλιππος. Πώς είναι μια οικογένεια και έχει τρία αμάξια? Και όπως είναι παρκαρισμένα, κατεβαίνεις εκεί, παίρνεις τη γυναίκα σου, πας παίρνεις τσιγάρα. Να μπει και μέσα στο υποφορβείο ο Φίλιππος, το δικό του το άλογο να ήταν στη γωνία, να καβαλίκεψε πάνω στο γιου του και να τον έκανε μια βόλτα. Κύριε Δημοκράτη, εσύ δεν παίρνεις καμιά φορά το αμάξι του γιου σου? Άμα δεν χρέα το παίρνεις. Ρωτάς, άμα σε δει ένας στον δρόμο δεν σε ρωτήσει πιανούν αυτό το αμάξι. Ανοίγεις άλογα, θα παίρνεις το Βουκεφάλα. Τι θα παίρνες? Καπαλιάλογο. Σοβαρό άλογο θα παίρνες. Μεγάλη ιστορία, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη ιστορία με τους Σκοπιανούς. Αρέ μπελά που βρήκαμε με τους Σκοπιανούς. Και παραβλέποντας τα πραγματικά προβλήματα της χώρας, που δεν είναι άλλο από τους εξανατολών γείτονές μας, δηλαδή οι Τούρκοι, αναλωνόμαστε σε ένα θέμα το οποίο υπάρχει εδώ και 70-80 χρόνια, με υποκριτικό ενδιαφέρον από αυτούς που το ανεχτήκανε τόσα χρόνια και ρίχνοντας το βάρος στην πρώτη φορά αριστερά στον Αλέξιο Τσίπρα, διαρρύττουν τα αιμάτια τους σαν σύγχρονοι Φαρισαίοι, ενώ ξέρουν ότι με το που θα έρθουν αυτοί με συντριπτική πλειοψηφία, γιατί ο ελληνικός λαός είναι αειδιασμένος από τον Τσίπρα και τους συνεταίρους του, όχι μόνο για το Σκοπιανό, αλλά για όλα αυτά τα παραμύθια που τάζει στον κόσμο για να ανέρθει στην εξουσία, για τα σκισίματα των μνημονίων, για τα ελεύθερα διόδια, για την κατάργηση του έμφυα, για το σταματημό της κατρακύλας των μισθών και των συντάξεων. Και ενώ το πρόβλημά μας είναι εξ ανατολών και με αυτούς θα έπρεπε να υπάρχει αιώνιο το πρόβλημα, όσο θέλουν να αισθάνονται και να ονομάζονται Μακεδόνες, η Ελλάδα δεν έπρεπε να τους αναγνωρίσει ποτέ. Ας τους να βρίσκονται. Αφού θέλουν να λέγονται έτσι, ενώ είναι Σλάβοι, Βούργαροι, Αλβανοί, Αρμενέοι, Εβραίοι, Τσιγκάνοι και κάποιοι βλαχόφωνοι Έλληνες.
Αυτή είναι η κατάσταση. Και μας έχουν ζαλίσει τον έρωτα με τον Σκοπιανό. Και να επανέλθει ο Μητσοτάκης, ο οποίος δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα. Η παράταξή του, όχι ο ίδιος το μόνο που έκανε στην πρώτη ιστορία, απέλυσε τις καθαρίστριες. Αντί να πιάσει τα μεγάλα τα κεφάλια. Θα πεις οι άλλοι κάναν τίποτα και αυτοί τα ίδια. Την κορόιδα. Δυστυχώς η Ελλάδα στερείται ηγέτη. Δυστυχώς είμαστε σε ένα τέλμα που αντί να είμαστε το Ισραήλ των Βαλκανίων και να μας τρέμει η κοινωνία όλη, αυτό το υπέροχο, το πάμπλουτο, το ιστορικό κράτος που έχει κάνει εξαγωγή φιλοσοφίας, δημοκρατίας, αστρολογίας, ιατρικής, θέατρου, Ολυμπιακών αγώνων, τα πάντα από εδώ ξεκίνησαν. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Και μην θα ρείτε ότι είναι το Σκοπιανό το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι, φίλε ακροατές και φίλε Δημοκράτη Παπαδόπουλε, πρόεδρε, καλώς ήρθες στην εκπομπή. Σε βλέπω προβληματισμένο. Δεν περνάμε καλές στιγμές. Επόμενο είναι, μετά από όλα αυτά τα οποία ακούμε και βλέπουμε, επόμενο είναι να είναι προβληματισμένοι όλοι οι Έλληνες στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι όμως το πραγματικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Εγώ λέω ότι 1 εκατομμύριο νιάτα που φύγανε στο εξωτερικό, το ότι τα παιδιά μας δεν παντρεύονται να γεννήσουν καινούργια παιδιά, το ότι μπαίνουν από αντού οι λάθρομοι μετανάστες και χαλάνε τη συνοχή ενός κράτους που ήταν 95-96% ορθόδοξο, το ότι αυτοί που ήρθαν και εγκατίστονται στο κράτος μας κάνουν από 6-7-8 παιδιά ο καθένας και θα αλλάξουν το πληθυσμιακό σε λίγα χρόνια. Δεν είναι αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα? Αυτό είναι σύστημα, Γιώργο. Είναι σίγουρο ότι 100% εκεί αποβλέπουν ότι μετά από 20-30 χρόνια να μην υπάρχει η Ελλάδα, να υπάρχει ένα κράτος ευρωπαϊκό το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα λέγεται. Διότι, όπως πολύ σωστά είπες, έχουν φύγει πάρα πολλά παιδιά δικά μας, μορφωμένα παιδιά. Έτσι, τα μορφωμένα. Έτσι, τα οποία... έφυγε το κάτι. Δηλαδή, όταν έγινε μια νοτελεία να συμπληρώσω το συλλογισμό και συνεχίζεις, το 1955 που έφυγε ο κόσμος και πήγε στη Γερμανία κτλ., φεύγανε ανειδίκευτοι εργάτες. Φεύγανε παιδιά που δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά σε σκληρή εργασία και πήγανε και κάνανε μέσα στις φάμπρικες και μέσα στις στοές του Βελγίου που λέει και το τραγούδι για να βγάλουν το μεροκάματο και να στείλουν στην οικογένεια. Τώρα μεγαλώνεις ένα παιδί με 1000 έξοδα, το πας 25-26 χρόνια, το έχεις σπουδάσει, έχεις ξεράνει τα αυτό σου για να το μορφώσεις, έχεις δώσει, έχεις πουλήσει σπίτια για να μπορέσεις να το πληρώνεις τα φροντιστήρια για να το έχει τα εχέγγυα ώστε να πάει να δώσει εξετάζει να περάσει στο πανεπιστήμιο, το βγάζεις γιατρό. Και το παίρνει ο Γερμανός χωρίς να έχει δώσει μια δεκάρα και το βάζει φάπ εκεί πέρα και έχει τις παροχές και το δικό στον ιδρώτα. Αυτό το παιδί έφυγε, τελείωσε. Αυτό δεν θα ξαναγυρίσει πίσω. Αυτό μόνο για διακοπές θα έρθει. Θα κάνει οικογένεια εκεί, οπότε η Ελλάδα θα μικρύνει. Εδώ όσα χρόνια ξέρω την Ελλάδα, 10 εκατομμύρια είναι. Δεν μεγάλωσε καθόλου. Και ο λόγος ποιος είναι? Ότι φεύγουν τα δικά μας τα παιδιά έξω, κάνουν οικογένειες έξω, δεν γυρνούν πια στην Ελλάδα. Οπότε η Ελλάδα σε πολύ λίγα χρόνια θα είμαστε, οι Έλληνες μάλλον, θα είμαστε ξένοι στην ίδια μας τη χώρα. Εκεί από βλέπουν, θεωρώ, όλοι. Γι' αυτό το λόγο γίνονται και όλες αυτές οι αλλαγές όσον αφορά το πληθυσμιακό. Οι δικοί μας οι άνθρωποι όταν φύγανε στο εξωτερικό, πήγανε σε μια χώρα πειθαρχημένη, κάνανε αυτό που τους έλεγαν εκείνοι. Δεν κάνανε τίποτα παραπάνω, διότι μόλις κάναν το παραμικρό, τους γυρνούσαν πίσω. Εδώ, όπως βλέπεις, κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Εδώ δεν υπάρχει πειθαρχία, δεν υπάρχει τίποτα. Όποιος ξένος θέλει κάνει οτιδήποτε. Βεβαίως να έρθει, αλλά να έρθει με τους δικούς μας όρους, όχι με τους όρους ο οποίος θέλει αυτός που έρχεται. Αυτό είναι. Ο Δημοκράτης ο Παπαδόπουλος έθεσε το θέμα στο πραγματικό του ορίζοντα. Έτσι πρέπει να το δούμε. Έχουμε πρόβλημα μεγάλο, έχουμε πρόβλημα ανθρώπων πλέον στην Ελλάδα. Λείπει ο κόσμος και υπάρχει μια Ελλάδα αυτή τη στιγμή που πραγματικά πετάει και μιλάμε για τα παράλια, μιλάμε για τα νησιά, για την Κρήτη, για την Κέρκυρα, μιλάμε για την Πελοπόννησο ολόκληρη, η οποία
στο εσωτερικό της παράγει τα Αίγυπτο, την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και τη μισή Ευρώπη, η Πελοπόννησο. Τα παράλια της ανεπτύσσονται, η Αθήνα βουλιάζει από τουρισμό και εδώ που είσαι άνθρωπος της αγοράς, ενώ έχουμε δίπλα τη Χαλκιδική, που και αυτή βουλιάζει. Η Θεσσαλονίκη παραμένει αυτή τη στιγμή έρημη πόλη. Καταρχήν να πούμε ότι δεν υπάρχει αγορά, έτσι. Δεν έχει υπάρχει τελειώσει. Αγορά. Η αγορά έχει τελειώσει, τα καταστήματα έχουν λιγοστέψει. Όπως βλέπεις εσύ και βλέπει και όλος ο κόσμος, τα μόνα που υπάρχουν είναι τα καφέ. Μαγαζιά εμπορικά πλέον δεν υπάρχουν, έχουν κλείσει τα περισσότερα, έχουμε μείνει πάρα πολύ λίγοι και προσπαθούμε να τα απεξέλθουμε με όποιες δυσκολίες υπάρχουν, διότι κάθε μαγαζί το οποίο φτάνει στο όριό του, βλέποντας ότι δεν μπορεί να τα απεξέλθει στους πάρα πολύ μεγάλους φόρους και τα πάρα πολύ μεγάλα λειτουργικά έξοδα, κλείνει. Οπότε το μόνο που θα μας μείνει είναι ο τουρισμός. Δεν υπάρχει, θα γίνουμε υπάλληλοι. Τουριστικοί υπάλληλοι, θα γίνουμε υπάλληλοι στα ξενοδοχεία, υπάλληλοι στα ρεστοράν, υπάλληλοι στα καφέ. Εκεί βλέπω ότι θα φτάσει σε ένα σημείο ο Έλληνας. Και μην το βλέπουμε τώρα και ίσως κάποιοι γελάνε, πολύ σύντομα θα το βρούμε μπροστά μας αυτό. Το μόνο που θα υπάρχει για να εξάγουμε είναι τουρισμός, τίποτε άλλο. Πού θα μπορούσαμε άλλο να επενδύσουμε, δηλαδή στη πρωτογενή παραγωγή η οποία λείπει από την Ελλάδα, να σκεφτούμε ότι κάνουμε εισαγωγή, το 80% του κρέατος που τρώμε είναι εισαγωγής. Δηλαδή αυτό να λύναμε, θα λύναμε το μισό εργασιακό. Παντού θα μπορούσαμε να επενδύσουμε. Αν υπάρχει μια χώρα σωστή, η οποία σέβεται τους πολίτες της, θα μπορούσε να επενδύσει παντού. Στην κτηνοτροφία. Στην κτηνοτροφία. Στην αλιεία. Ιχθυοκαλλιέργεια. Σε όλα αυτά θα μπορούσε να επενδύσει. Ο πλούτος της Ελλάδος είναι πάρα πολύ μεγάλος, αλλά με τους φόρους οι οποίοι είναι υπέρμετρα σκληροί, δεν μπορεί να επενδύσει κανένας στην Ελλάδα. Η βιοτεχνία, θυμάσαι τι γινόταν εδώ στην περιοχή μας πριν από 20 χρόνια. Η ώρα 8 που ανοίγανε οι βιοτεχνίες και η ώρα 5 που κλείνανε, οι δρόμοι πλημμύριζαν από κόσμο. Πραγματικά πλημμύριζαν, δηλαδή έβλεπες από όλα αυτά τα κτίρια τα οποία υπάρχουν εδώ στο κέντρο, στη Βαλαωρίτου, στη Συγκρού, στην Πτολεμαίων κτλ. Υπήρχε κόσμος πάρα πολλής ο οποίος δούλευε. Πάρα πολλές βιοτεχνίες. Δεν υπάρχει τίποτα τώρα. Έχουν μαραζώσει τα πάντα, έχουν φύγει. Έχουν πάει στις γειτονικές χώρες. Γιατί έχουν πάει στις γειτονικές χώρες? Γιατί εκεί η φορολογία είναι πάρα πολύ μικρή. Εκεί τους δέχονται, τους θέλουν. Γιατί φέρουν συνάλλαγμα στη χώρα τους. Εδώ δυστυχώς τους διώξαμε. Εάν όλοι αυτοί γυρίζανε πίσω, που έχουν επενδύσει στα Βαλκάνια λόγω της μικρότερης φορολογίας και έπεφτε η φορολογία, δεν θα καλυπτόταν αυτό από το διψήφιο αριθμό που θα ερχόταν και θα πληρώνανε τη μειωμένη φορολογία. Δηλαδή εκεί που την πληρώνουν σήμερα 10, δεν ήταν καλύτερο να πληρώνουμε τη μισή και να την πληρώνουν 20? Μα σου είπα ότι είναι σχέδιο. Αυτό είναι γεγονός, ότι είναι σχέδιο των ξένων να γίνει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Διότι κάλλιστα όλα αυτά τα χρήματα τα οποία θα πέφτανε στην Ελλάδα από τους ανθρώπους αυτοί οι οποίοι δούλευαν, θα πληρωνόταν το ΦΠΑ, θα πληρωνόταν πολύ πιο εύκολα οι φόροι. Δεν τα θέλουν αυτά τα πράγματα. Προτιμούν να φύγουν έξω κάποιοι παρά να γίνει αυτή η επένδυση στην Ελλάδα ώστε να υπάρχει αυτή η ανάπτυξη. Και η μόνη ανάπτυξη που πήγε να γίνει, για να περνάμε σιγά σιγά και στο αγαπημένο μας θέμα, η μόνη ανάπτυξη που πήγε να γίνει στη Βόρεια Ελλάδα, ο μόνος επενδυτής ο οποίος δεν κοιτάζει το επενδυτικό του πρόγραμμα να το στηρίξει η Δημοκράτη πάνω στα προγράμματα του ΕΣΠΑ ή στα δάνεια που θα πάρει από την τράπεζα, αλλά φέρνει συνάλλαγμα σκληρό στην Ελλάδα και κάνει επενδύσεις, έπεσε ένα ολόκληρο σύστημα να το φάει. Ένα ολόκληρο σύστημα. Δηλαδή είναι αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι απίστευτο. Ήρθε ένας άνθρωπος, έφερε και φέρνει συνεχώς φρέσκο χρήμα στην Ελλάδα και έπεσαν όλο το αθηναϊκό κράτος, αυτό το απίστευτο κράτος έπεσε να τον φάει. Παντού. Δεν υπάρχει δηλαδή κάπου που να μην προσπάθησε να τον κυνηγήσει. Οι τηλεοράσεις επί 10 μέρες ολόκληρες έπαιζαν ότι μπήκε στο γήπεδο ο άνθρωπος αυτός και με μια φωτογραφία, πραγματικά με μια φωτογραφία η οποία έκανε το γύρο του κόσμου, που μπήκε μέσα στο γήπεδο. Φαντάσου να μην έπαινε τι μπορούσε να γίνει.
τι θα μπορούσε αυτός ο κόσμος, ο αγανακτισμένος και ο αδικημένος κόσμος που έβλεπε να του κλέβουν ένα για πρωτάθλημα, δεύτερη φορά τι θα γινόταν. Να μηδενίζεται μέσα σε 10 μέρες, δύο φορές μηδενίσανε τον ΠΑΟΚ, ήταν απίστευτο. Και το μίσος, το μίσος. Θα σας πω εγώ από πού προέρχεται το μίσος και θέλω και το σχόλιο του Δημοκράτη του Παπαδόπουλου. Από πού προέρχεται αυτό το μίσος. Τους χάλασε τη μανέστρα. Μπήκε όταν πήγανε να πάρουν τις άδειες τις τηλεοπτικές με 5-10 εκατομμύρια και τις χτύπησε και τις πήγε 50-60 στην πραγματική του τιμή. Αυτό έγινε αιτία να ματώσουνε. Πήγε να πάρει το Μέγα για να το ανοίξει και το πήρε, δηλαδή έκανε συμμαχία, ανίερη συμμαχία. Δύο άσποντοι εχθροί, ο Μαρινάκης με τον Βαρδινογιάννη, και μπήκανε μαζί, δώσαν 25 εκατομμύρια για να το κλείσουνε. Ο Δασκαλαντονάκης πλήρωνε 5.000 το μήνα και νίκιαζε το Μακεδονία Παλάς. Και πήγε ο Χριστιανός και έδωσε 100.000 το μήνα. Πώς να μην το μισήσουν αυτόν τον άνθρωπο, αφού την είχαν τη Θεσσαλονίκη να την αγοράσουν μπιρ παρά. Να αρχίσουμε από το πραγματικό στολίδι της Θεσσαλονίκης, το Μακεδονία Παλάς, το οποίο αν μπεις μέσα τώρα θα δεις ότι πρόκειται για ένα ξενοδοχείο ευρωπαϊκού επίπεδου και όχι μόνον. Τι να πω, ότι είναι ένα ξενοδοχείο που δεν υπάρχει δεύτερο στην Ελλάδα. Το έφτιαξε αυτός ο άνθρωπος, το ανακαίνισε, το νίκιασε. Μες στα Μάρμαρα, σε 45 μέρες το έκανε. Θα μπορούσε κάλλιστα εκείνη την εποχή να το πάρουν οι Τούρκοι, οι οποίοι θέλαν να επενδύσουν. Και όμως, επειδή είναι πατριώτης, το χτύπησε και το πήρε ο ίδιος. Το ίδιο δεν έκανε και με τη ΣΕΚΑΠ. Δεν θυμάσαι που ερχόταν οι πολιτικοί όλοι και τον παρακαλούσαν να πάρει τη ΣΕΚΑΠ. Και πραγματικά, επειδή αισθάνεται Έλληνας, αισθάνεται πατριώτης και είναι Έλληνας και πατριώτης, πήρε τη ΣΕΚΑΠ, μια εταιρεία η οποία ήταν ζημιογόνα, η οποία δεν λειτουργούσε, την έφτιαξε κερδοφόρα, έβαλε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τις οικογένειες, να δουλεύουν μέσα σε αυτό το εργοστάσιο. Και παρόλα αυτά πάλι κυνηγήθηκε. Πάλι προσπάθησε να του φορτώσουν ένα πρόστιμο το οποίο δεν υπήρχε όταν πήρε την, όταν του πασάρανε τη ΣΕΚΑΠ. Και το οποίο βγήκε μετά. Δηλαδή μιλάμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και προσπαθούν να τα επιβάλλουν είναι πάρα πολλά. Είτε είναι στη Θεσσαλονίκη, πολύ περισσότερο δε στην Αθήνα που τους έχει μπει στη μύτη όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, διότι είχαν μάθει μέχρι τώρα να μην υπάρχει άλλη φωνή. Να υπάρχει μόνο η φωνή της Αθήνας, ενώ τώρα δυστυχώς για αυτούς υπάρχει και η φωνή της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος και της Μακεδονίας. Μέσα από το Εύσιλον, από την εφημερίδα Το Έθνος, νομίζω πήρε. Το Έθνος, το ναι. Το Έθνος από τον Μπόμπολα. Και υπάρχει μια διαφορετική φωνή, ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης. Και επειδή θα συμπληρώσω πάνω στο θέμα της ΕΚΑΠ, επειδή βρισκόμουν στην Αθήνα τότε και ξέρεις με ποιους κάνω παρέα εκεί, ήμουνα μέσα σε μια συζήτηση με τον Κεδίκογλου. Ο Κεδίκογλου, δεν ξέρω αν το ξέρεις, έχει σπουδάσει στη Ρωσία και μιλούσε στα ρώσικα. Αυτός βρήκε τον τρόπο και πλησίασε τον Σαββίδη. Ο Σαββίδης, επειδή δυσκολεύεται να μιλήσει στα ελληνικά, μπορεί να τα καταλαβαίνει, αλλά αισθάνεται άσχημα που δεν μιλάει καλά ελληνικά. Θα τα μιλήσει πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα, μακάρι. Όταν του μιλά στα ρώσικα, σε καταλαβαίνει καλύτερα. Ο Σαμαράς λοιπόν έβαλε τον Κεδίκογλου και τον πήρε τηλέφωνο. Και τον έφερε σε επαφή με τον Σαμαρά. Και του είπε ο Σαμαράς, πάρτο να μην το πάρουν οι Τούρκοι και ένα πρόβλημα που υπάρχει θα το λύσω εγώ. Το πρόβλημα που υπήρχε, έπεσε η κυβέρνηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, έφυγε ο Σαμαράς από τη μέση, δεν πρόλαβε να το τελειώσει. Ανέλαβε ο Τσίπρας, ο οποίος είπε θα το τακτοποιήσουμε εμείς. Και από την άλλη μεριά ορμήξανε μετά ότι δεν πλήρωσε τους φόρους, δεν έκανε, δεν έδειξε. Okay. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχω μάθει από την Ξάνθη ότι έχει αγοράσει τον καπνό που θα βγει και τον επόμενο χρόνο. Βοηθάει κόσμο, δίνει προκαταβολές. Δεν είναι μόνο τα 200 άτομα δημοκράτη που δουλεύουν μέσα στο εργοστάσιο. Είναι και τα χιλιάδες που δουλεύουν στους αγρούς και καλλιεργούν τον καπνό. Και η Ξάνθη βγάζει τον καλύτερο καπνό του κόσμου. Και γίνονται εξαγωγές και έχει βάλει πάνω από 50 εκατομμύρια για την αναμόρφωση του χώρου και το ότι έφερε τα πιο σύγχρονα μηχανήματα.
Και εδώ πάνε να το φάω λαθρέμπορος ο έτσι που κάνει, που δείχνει, που δεν πληρώνει τους φόρους και γιατί και ξέρω εγώ. Να διευκρινίσω ένα πράγμα το οποίο το ξέρω από πρώτο χέρι, διότι είμαι άμεσος συνεργάτης του κυρίου Σαββίδη. Δεν υπάρχει φόρος που να μην πληρώνει. Κανένας φόρος. Όλοι οι φόροι, είτε σε δουλειές του, είτε στον ΠΑΟΚ, είναι πληρωμένοι μέχρι τελευταίο ευρώ. Το παλιό πρόστιμο αυτό εννοούσε. Το οποίο υπή... Α, έτσι. Το παλιό το πρόστιμο, έτσι. Έκανα λάθος. Πρόστιμο. Καλά έκανε. Ναι. Το παλιό το πρόστιμο έτσι. Που ήταν το είχε πρόστιμο που το φορτώσανε. Υπερασμένη διοίκηση. Η περασμένη διοίκηση ήταν διοίκηση, ήταν διοικούσα επιτροπή η οποία έκανε αυτό τις βρωμοδουλειές τις οποίες έκανε και μάλιστα έγινε δικαστήριο γι' αυτό και αθωώθηκαν. Γι' αυτό το πράγμα, γι' αυτό το πρόστιμο αθωώθηκε η προηγούμενη διοίκηση και έρχονται τώρα να βάλουν στον πρόεδρο να βάλουν αυτό το πρόστιμο το μεταφέρουν στις δουλειές τους. Πράγματα τα οποία δεν γίνονται και πολύ καλά έκανε και είχε πει ότι θα κλείσει την εταιρεία από τη στιγμή που υπάρξει και συνεχιστεί αυτό το πρόστιμο. Νομίζω όμως ότι έχει τελειώσει αυτό το θέμα, έχει τελειώσει θετικά για τον πρόεδρο, οπότε δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Ωραία. Το βασικό είναι όμως ότι προσπαθούν με νύχια και δόντια να τον ενεχοποιήσουν για τα πάντα. Οτιδήποτε γίνεται στην Ελλάδα φταίει ο Ιβάν Σαββίδης. Θέλω να τους ενημερώσω ότι ο Ιβάν Σαββίδης ήρθε και θα μείνει στην Ελλάδα, θα πάρει περισσότερες επιχειρήσεις, ήδη έχει πάρει όλες αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες ανθούν αυτή τη στιγμή, τις έχει ανεβάσει και όσο του πάνε κόντρα να ξέρουν ότι ο Ιβάν Σαββίδης θα είναι απέναντί τους. Και δεν είναι μόνο στο Ιβάν Σαββίδης, όταν προσπάθησε το σύστημα τότε με τη φωτογραφία να τον εξοντώσει κοινωνικά, βγήκε ένας τεράστιος στρατός μπροστά του και είπε, το λέω και ανατριχιάζω γιατί το διάβασα, όταν πήρες τον ΠΑΟΚ είπες ότι τα χρέη του ΠΑΟΚ είναι και δικά σου. Τώρα σου λέμε ότι τα προβλήματά σου είναι και δικά μας. Όποιος τολμάει ας τον πειράξει. Πραγματικά. Γιατί είμαστε εμείς εδώ. Έτσι. Πρέπει ο λαός να είναι συσπειρωμένος γύρω από τον πρόεδρο. Βέβαια. Διότι καλός άνθρωπος, ρε δημοκράτη. Έχει να δώσει πολλά. Βοηθάει, δίνει πάρα πολλά. Δεν ξέρετε τι δίνει. Δίνει πάρα πολλά. Αυτός ο άνθρωπος δίνει πάρα πολλά σε ανθρώπους, σε οικογένειες εδώ στην Βόρειο Ελλάδα και στη Μακεδονία. Καλό θα είναι, δεν θέλει να ακούγονται αυτά τα πράγματα, να μην συνεχίσουμε αυτό το τι δίνει. Μακάρι, αυτό είναι, ο κόσμος. Αυτό είναι. Η αγάπη του κόσμου είναι αυτή που του δίνει κουράγιο και δύναμη για να συνεχίσει και ο ΠΑΟΚ τα επόμενα χρόνια να πρωταγωνιστήσει και να συνεχίσει να παίρνει τα πρωταθλήματα και τα κύπελα όπως έκανε φέτος. Και επειδή σε πολλούς από εμάς έμεινε η εικόνα του Ιβάν Σαββίδη να είναι εκνευρισμένος και τρελαμένος από την αδικία με εκείνη την φωτογραφία, θα σας πω κάτι. Σε μένα έρχεται μια άλλη φωτογραφία στο νου όταν σκέπτομαι τον Ιβάν Σαββίδη. Τα δίδυμα που τον αγκαλιάσανε και το κοιτούσαν στα μάτια γιατί ήταν ο άνθρωπος που τάσωσε. Που κάλυψε την ιατρική τους φροντίδα, τα έστειλε στο εξωτερικό και πήγαν τα παιδάκια και τον αγκαλιάζανε σαν να ήταν Θεός. Για μας τέτοιοι άνθρωποι χρειάζονται. Τέτοιοι άνθρωποι λείπουνε. Λείπουν από την Ελλάδα μας, λείπουν από την κοινωνία, λείπουν από τις επενδύσεις, λείπουν από τις ομάδες με το ήθος και την προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου. Έλεγα γιατί κι εγώ παλιά σειρά όπως και ο Δημοκράτης, τσιμέντο της Τούμπας, έλεγα πάντα στη ζωή μου γιατί τα είδα όλα. Είδα το γήπεδο να γίνεται πέτρα-πέτρα, είδα τη μεγάλη ομάδα του Κούδα να πετάει, είδα ποδόσφαιρο, είδα αδικία, είδα χαβά, είδα χαρά. Ένα δεν είχα δει. Να περπατάω με ψηλά το κεφάλι και να λέω έχω ρε πρόεδρο, έχω άνθρωπο αντάξιο της δυναμικής μου. Γιατί μέχρι τώρα αυτοί που διοικήσανε τον ΠΑΟΚ πραγματικά εκτός από κάποιες λίγες, πολύ λίγες δυστυχώς παρενθέσεις, ήταν πολύ λίγοι οι υπόλοιποι για να είναι μπροστά σε αυτή την τεράστια δυναμική. Μερικοί δεν είχαν καν τα οικονομικά, δεν ήταν οικονομικά δυνατοί, όμως προσπαθήσανε πολύ και φτάσανε σε σημείο να καταστραφούνε για τη μεγάλη αυτή ιδέα. Όπως ο Νίκος ο Βεζιρτζής, όπως ο Λάκης ο Οικονομίδης, όπως ο Δεδέογλου και πάνω απ' όλα ο Πατριάρχης του ΠΑΟΚ,
ο Θανάσης Κατσαρής, ο οποίος μπορεί ο άνθρωπος να μην καταστράφηκε, αλλά εκεί είναι και ματώνει ακόμα στα 75 του 80. Πώς όχι, έγινε ο πρόεδρος? 75. 69 χρονών είναι ο άνθρωπος. Α, μικρός είναι, ρε. 69 χρονών είναι. Άντε, ρε. Ε, βέβαια. Επειδή αλλά ξέρουμε πολλά χρόνια, πολύ νομίζουμε ότι είναι μεγάλος. Ασχολείται με τον, με τον ΠΑΟΚ, με τα κοινά του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε στα... ή μάλλον πριν να πάμε, να πούμε, ναι, να πούμε ότι πήγε στην Ανωνύμων, ήπια ένα τσάι, γιατί ο πρόεδρος πίνει μόνο τσάι, και έδωσε 1800, 1800 το καταλαβαίνεις το νούμερο, μετρητά, για να απαλλαγεί ο ΠΑΟΚ από τα χρέη, τα οποία τον βασάνιζαν όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι καθαρός. Είναι η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα που δεν χρωστάει ούτε ένα στην ευρώ. Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Πάντως εγώ μιλάω για την πατρίδα μας. Στην Ευρώπη. Έτσι. Υπάρχει, ο ΠΑΟΚ είναι ένα σωματείο με μια τεράστια περιουσία, με δύο ιδιόκτητα γήπεδα. Δεν θέλω να κάνω σύγκριση, αλλά δέτε τους συμπολίτες. Τι προβλήματα έχουν οι άνθρωποι. Και ο Κοσμάκης που δεν φταίει σε τίποτα. Και ο Άρης και ο Ηρακλής, το αεραστικά του τμήματο, το αεραστικό κομμάτι, η καρδιά των φιλάθλων είναι χρεωμένη και δεν μπορούν να πάρουν αφημί, δεν μπορούν να κάνουν μεταγραφές και στον αεραστέχνη και τα περιουσιακά του στοιχεία. Και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή με δύο ιδιόκτητα γήπεδα, με δεκάδες τμήματα, 23, με χιλιάδες. 23 γήπεδα, 5.000 παιδάκια. 23 αθλήματα. 5.000 παιδάκια. 23 είναι τα αθλήματά μας, τα οποία πρωταγωνιστούν όλα. Δεν υπάρχει κάποιο άθλημα που να μην πρωταγωνιστεί. Αμέσως μετά το διάλειμμα θα πούμε. Θα μας πει ο Δημοκράτης ο Παπαδόπουλος που τα ξέρει από κοντά, εάν απογοητεύτηκε με όλα όσα γίνανε με την κλοπή του πρωταθλήματος, τη χαρά που αισθανθήκατε, να σας έβλεπα στην τηλεόραση, πραγματικά τη χαρά που είχατε όταν πήρατε το κύπελο. Τις ποδοσφαιριστικές με τις μάσκες που μπήκαν μέσα, απίστευτο. Τα συνθήματα κλέφτες και το πάγωμα του ΟΑΚΑ. Και πάνω απ' όλα τη χαρά του Προέδρου και τι κάνουμε φέτος. Θα περάσουμε στο ποδόσφαιρο, θα μιλήσουμε και για τα άλλα τα αθλήματα. Εκπληκτική πορεία του μπάσκετ. Ναι, νομίζω έκανε μια πάρα πολύ καλή πορεία. Το μπάσκετ πραγματικά έκανε καλή πορεία. Τα τελευταία 20 παιχνίδια κέρδισε τα 16. Συνεχόμενα. Έχασε μόνο στα play-off από τον Παναθηναϊκό και ένα παιχνίδι από τον Ολυμπιακό. Αυτά ήταν τα παιχνίδια που έχασε από τον Ιανουάριο και μετά. Έκανε καταπληκτική πορεία στην Ευρώπη. Κακώς αποκλείστηκε. Έκανε μία κοιλιά 3-43 πριν τελειώσει ο αγώνας με την Καρσίγιακα. Κέρδιζε 19 πόντους και φτάσαμε να κερδίσουμε 6 τελικά, που εκεί κρίθηκε και η πρόκριση, έχω την εντύπωση, που από εκεί και πέρα μπορούσαμε κάλλιστα να είμαστε εμείς εκεί που βρέθηκε η ΑΕΚ, παίζαμε μετά με τη Μούρθια και να σας πω και κάτι, ότι εάν μπαίναμε στο Final Four, για πρώτη φορά ακούγεται αυτό, θα το παίρναμε εμείς στο Παλατάκι. Θα γινόταν στο Παλατάκι το Final Four και θα είχε την ευκαιρία ο κόσμος της Βορείου Ελλάδος, ο κόσμος της Θεσσαλονίκης, ο κόσμος της Μακεδονίας να ξαναδεί ένα Final Four μετά από τόσα πολλά χρόνια που είχε να γίνει κάτι τέτοιο. Δυστυχώς χάσαμε εκείνο το παιχνίδι και έτσι το όνειρό μας δεν έγινε πραγματικότητα. Εδώ είμαστε να γίνει φέτος. Πολύ πιθανό να γίνει φέτος. Θα βοηθήσει ο πρόεδρος στο μπάσκετ, τι λέει. Ο πρόεδρος βοηθάει όπως βοηθάει σε όλα τα τμήματα, ανεξαιρέτως του ερασιτέχνη. Βοηθάει και στο μπάσκετ, γιατί όπως βλέπεις και εκεί, μια ομάδα η οποία μπήκε στο άρθρο 99 και ως επιτοπλίστων όσοι μπαίνουν στο άρθρο 99 δεν βγαίνουν, πτωχεύουν. Ο ΠΑΟΚ κατόρθωσε και βγήκε από αυτό το άρθρο αλόβητος, χάρη στη χρηστή διοίκηση την οποία έκανε η διοίκηση της ομάδος και έτσι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι χωρίς μεγάλα χρέη μπορούμε να προχωρήσουμε και να κάνουμε το επόμενο βήμα και στο μπάσκετ. Αλλά και εκεί θέλουμε τον κόσμο κοντά μας. Ήτανε πραγματικά άθλος αυτός που έγινε. Το άρθρο 99, όπως είπες, είναι τα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Δηλαδή είναι η τελευταία επιθυμία του μελοθανάτου. Φέρτε μου μια μακαρονάδα με κοιμά και να πεθάνω. Μετά εκτελέστε με. Και όμως, με μια πολύ χρηστή διοίκηση και με την συνεχόμενη παρακολούθηση του Θανάση του Κατσαρή, με τον Μπάνε τον Μπρέλεβιτς, τον Νίκο τον Σταυρόπουλο και τον Σούλη τον Μαρκόπουλο, δεν μπορούμε να τον πάρουμε τον Σούλη
και οι υπόλοιποι της διοίκησης, έτσι. Φυσικά. Και φυσικά για τον Σούλη τον Μαρκόπουλο. Κανείς δεν μηδενίζει τα πάντα. Έτσι. 8 χρόνια. Νομίζω ότι ήταν, έκανε τον κύκλο του. Απλώς έκανε τον κύκλο έκανε του, ναι. Τον κύκλο έκανε του, τον κύκλο του μόνο. Και ελπίζω να χωρίσα τις αφίλειες σου. Να χωρίσα από την πλευρά αφίλειες. Μας, ναι. Έτσι νομίζω και από την πλευρά του Σούλη. Και έτσι θα πρέπει να είναι και από την πλευρά του. Να μην έχει πικρίες. Έτσι γίνονται μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Θέλησε η διοίκηση να κάνει μια καινούργια αρχή. Μια άλλη φιλοσοφία στο, όσον αφορά το μπάσκετ και τελικά από την πρώτη χρονιά κιόλας της βγήκε αυτή η αλλαγή, διότι έφτιαξε μια ομάδα ανταγωνιστική, έφτιαξε μια ομάδα η οποία και τον επόμενο χρόνο θα στηριχθεί στους ίδιους παίκτες, διότι έχει πάρα πολλούς Έλληνες παίκτες οι οποίοι θα παραμείνουν και την επόμενη χρονιά, και με μια, με κάποιες καλές μεταγραφές όσον αφορά τους ξένους, που αυτό το γνωρίζει πολύ καλά. Πάλι πήραν υπεραξία οι δικοί μας οι ξένοι. Ακριβώς. 200.000 πήγε ο Πέταγουέι. Μέσα σε μία μέρα έφυγε από εδώ πέρα το μεσημέρι και την επόμενη μέρα το πρωί έκλεισε 200.000 ευρώ συμβόλαιο με τη Σάσαρη. Υπεραξία μεγάλη. Να σου πω, μια και ξέρεις το μάτι το δικό μου, όταν βλέπω την ομάδα, είδα έναν παίκτη με κάτι χέρια μέχρι τους αστραγάλους, άκουσα ότι είναι 17-18 χρονών, Καράς. Είναι 19 χρονών. 19. Είναι παίκτης δικός μας, τον έχουμε με συμβόλαιο, θα είναι και την επόμενη χρονιά κοντά μας, δουλεύει πάρα πολύ, θα του δοθούν οι ευκαιρίες του χρόνου να πάρει χρόνο συμμετοχής και να δείξει τα προσόντα του. Τα είχε δείξει με την Εθνική Νέων Ανδρών που είχε προπονητή τον προπονητή μας, τον Ηλία τον Παπαθεοδόρο. Α, οι οποίοι... τον ήξερε ο Ηλίας. Βέβαια τον ήξερε και τον έφερε. Έχει πολύ καλό μάτι ο προπονητής μας, είναι ένας νέος προπονητής, αρκετά φιλόδοξος και πιστεύει ότι στον ΠΑΟΚ θα κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα όσον αφορά την προπονητική. Τον είδα κάτω από τη ρακέτα να κάνει εκπληκτικές κινήσεις, κινήσεις στο μπάσκετ που για να τις μάθεις περνά στα 22-23. Έχει ύψος και έκανε ένα κόψιμο απλώς εκείνη στις χερούκλες έναν παίκτη. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος αγώνας ήταν. Και λέω, ρε μεγάλε, αυτός μου θυμίζει τον Παναγιώτη τον Φασούλα. Τι ύψος έχει, Παναγιώτη. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να πω για στον κόσμο κάτι που δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω ακριβώς πόσο ύψος έχει. Σίγουρα είναι πεντάρι. Πάνω από, από 2-12. Ναι, είναι. Όχι, πάνω από 2-12 δεν είναι. Δεν είναι πάνω από 2-12. Πάντως τον είδα πιο ψηλό. Αλλά είναι ένα ψηλό παιδί το οποίο έχει πάρα πολλά να δώσει στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ και στο ελληνικό μπάσκετ. Εξέφρασες ένα παράπονο μέσα στα λόγια που είπες προηγούμενα. Θες τον κόσμο κοντά στο μπάσκετ. Δεν βοήθησε ο κόσμος στο μπάσκετ όπως όσο θα έπρεπε. Έτσι είναι. Τον θέλω κοντά γιατί εγώ έζησα τα χρόνια εκείνα, τα παλιά, ναι, τα καλά χρόνια. Που για να βρει κάποιος ένα εισιτήριο, εάν θυμάσαι καλά, πλήρωνε και καπέλο. Σήμερα, παρόλο που το εισιτήριο είναι συμβολικό, διότι το εισιτήριο το οποίο βάζει η ΚΑΕ στα παιχνίδια είναι συμβολικό, δεν έρχεται ο κόσμος, δεν ακολουθεί. Και είναι κρίμα πραγματικά που δεν ακολουθεί αυτή την ομάδα, γιατί το αξίζει αυτή η ομάδα να έχει τη συμπαράσταση του κόσμου. Αν μην ξεχνάμε ότι πριν από κάποια χρόνια ήρθε κάποιος επενδυτής γυαλατζής στην Θεσσαλονίκη και παρόλα αυτά ο κόσμος του έκανε 3.500 διαρκείας. Ο άνθρωπος αυτός έφυγε μέσα σε 3 μήνες φτάνοντας τον ΠΑΟΚ στην καταστροφή και θεωρώ ότι η διοίκηση η οποία ανέλαβε μετά από εκείνον και έφτασε τον ΠΑΟΚ εδώ που τον έφτασε ότι αξίζει κάτι περισσότερο. Πρέπει δηλαδή ο κόσμος να στηρίξει αυτή την ομάδα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε ρεαλιστικά και όχι παοκτσίδικα, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει η ομάδα κάτι άλλο. Έχει φτάσει ταβάνι. Φυσικά όλοι θέλουμε τον ΠΑΟΚ πρωταγωνιστή. Εμείς ειδικά που τον ζήσαμε και τον είχαμε δει κυπελούχο Ευρώπης, δύο φορές τον είδαμε να παίρνει το πρωτάθλημα Ελλάδος, τον είδαμε να κάνει φανταστικές πορείες στην Ευρώπη. Δεν θέλουμε τον ΠΑΟΚ να είναι στην πρώτη θέση. Δυστυχώς σήμερα που μιλάμε δεν γίνεται. Οι επενδυτές λείπουν. Ο πρόεδρός μας ο Ιβάν Σαββίδης βοηθάει και τα πάντα όσον αφορά την εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου. Αυτή τη στιγμή δεν θέλει να μπει στην ΚΑΕ. Πρέπει να το σεβαστούμε αυτό. Και πόσο μπορεί να βοηθήσει. Άκουσα προχθές ότι το άνοιγμα που έχει στον ΠΑΟΚ, δηλαδή στα 6-7 τελευταία χρόνια που είναι, έχει περάσει τα 110 εκατομμύρια. Η επένδυση έχει περάσει τα 100 εκατομμύρια.
και έχει φτάσει τον ΠΑΟΚ να είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη όσον αφορά τις επενδύσεις τις οποίες έχει κάνει, τηρουμένων των αναλογιών πάντα, έτσι. Λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο πρέπει σε οτιδήποτε και να κάνει, είτε λέγεται επαγγελματικό είτε λέγεται αθλητικό, να τον στηρίξουμε. Διότι έχω ακούσει και κάποιους, αλλά είναι λίγοι αυτοί, Γιώργο, αλλά κάνουν τη ζημιά. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς οι δουλειές που κάνει ο Σαββίδης. Εμάς μας ενδιαφέρει να βάζει χρήματα στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι μέγα λάθος. Μας ενδιαφέρει και μας παραενδιαφέρει οι δουλειές οι οποίες κάνει ο Ιβάν Σαββίδης, διότι μέσα από εκεί, από τα χρήματα τα οποία κερδίζει, επενδύει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και φτιάχνει αυτή την ομάδα, την οποία θα δούμε φέτος που θα μεγαλουργήσει, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Όταν κάνει δουλειές, σκοτώνει την ανεργία. Ο μεγαλύτερος εχθρός σήμερα της Ελλάδος είναι η ανεργία. Δεν έχει ο κόσμος δουλειές. Να πάρει όχι να γίνει πλούσιος, να πάρει τα 6-7 εκατοστάρικα που δίνουν οι καλοπληρωτές ή τα 4-5 που δίνουν αυτοί οι οποίοι τη χάσπαρτα μπαίνουν μέσα να εκμεταλλευτούν μια ευκαιρία. Ο άνθρωπος αυτός επενδύει στην Ελλάδα, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη και ανοίγει θέσεις εργασίας. Και τα λεφτά είναι σκληρό νόμισμα που έρχεται από το εξωτερικό, που το έχει μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μας να είμαστε κοντά και μακάρι να έρθουν και 2-3 ακόμα σαν τον Ιβάν Σαββίδη. Μακάρι, ποιος είχε λέει όχι. Κάνει όταν τα είπε αυτά κάποτε στο Μακεδονία Παλάς, μπορεί τον είπανε ρομαντικό, άλλοι τον είπανε θεροβάμων, άλλοι τον είπανε, ξέρω εγώ, Δον Κιχώτη. Είπε ότι έχει 600 δισεκατομμύρια επενδυτικό φαν το οποίο θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα και στη Μακεδονία. Και 600 δις. Δείχνει ότι έχει δυναμική μεγάλη. Πολύ μεγάλη δυναμική. Μα για το προηγούμενο το οποίο που είπες, ας ρωτήσει κάποιος ο οποίος δεν πιστεύει τους υπαλλήλους του Ε και τους υπαλλήλους του Μέγα. Να κάνει μια σύγκριση. Πώς είναι πληρωμένοι οι ΜΕΝ, πώς είναι πληρωμένοι οι ΔΕ. Και οι δύο και τα δύο κανάλια έχουν επαρθεί από δύο επιχειρηματίες μεγάλους. Ο μεν ένας πληρώνει κανονικά στην ώρα του και είναι ευχαριστημένοι σούπερ οι υπάλληλοι του, οι συνεργάτες του. Ο άλλος, δεν ξέρω, όπως βλέπετε, κατεβαίνουν στο πεζοδρόμιο και κάνουν απεργίες. Μα το πήρανε για να το κλείσουν. Αυτό το οποίο τους είπε και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, τους εργαζόμενους του Εψιλόν, είναι ότι θα περπατάτε στην Αθήνα με ψηλά το κεφάλι. Κάνει αλλαγές. Και είδα τις εγκαταστάσεις, τις έχω δει, έχω μιλήσει και με τους ανθρώπους εκεί οι οποίοι θα τρέξουν το project. Έχουν μεγαλεπίβολα σχέδια να κάνουν το κανάλι, να το κάνουν πολύ μεγάλο. Μάλιστα. Άλλωστε ό,τι κάνει ο Ιβάν το κάνει καλά στην Ελλάδα, από τη στιγμή που υπάρχει το χρήμα, υπάρχει φαντασία, υπάρχει θέληση. Η Ελλάδα προσφέρεται αυτή τη στιγμή για να κάνεις επενδύσεις. Ποια ήταν τα συναισθήματά του για την κλοπή του πρωταθλήματος, υπήρξε απογοήτευση? Σίγουρα υπήρξε απογοήτευση, αλλά υπήρξε μεγάλος θυμός, διότι του το κλέψαν το πρωτάθλημα αυτό. Μας το κλέψαν το πρωτάθλημα. Αυτό είναι γεγονός, αυτό είναι αλήθεια. Όποιος θέλει το πιστεύει, που όλοι το πιστεύουν, αλλά δεν θέλουν κάποιοι να το παραδεχθούν για δικούς τους λόγους, διότι ο ΠΑΟΚ σε 29 παιχνίδια πήρε 70 βαθμούς. Δεν έπαιξε 30 όπως έπαιξαν όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Σε 29 παιχνίδια πήρε 70 βαθμούς, όσους δεν πήραν οι υπόλοιπες ομάδες. Άρα απλά τα πράγματα, με μαθηματικά πρωταθλητής είναι ο ΠΑΟΚ. Τώρα, πώς έγινε αυτό και ο ΠΑΟΚ βγήκε με λιγότερους βαθμούς από την ΑΕΚ, αυτό είναι ένα... 9 βαθμούς από την ΑΕΚ. Ένα 9... ελληνικό προνόμιο είναι αυτό. Η ΑΕΚ έχασε. Έχασε και πήρε 3 βαθμούς, ενώ έχασε. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε, δεν πήρε τους 3 βαθμούς. Και έφαγε μείον 6. 3. Τρως και μείον 3 και πας στο μείον 9. Απλά πράγματα. Άμα θέλουν να σε φάνε στην Ελλάδα, το άλλο πάλι με τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος από ό,τι... Από μια σερπαντίνα, Γιώργο. Πραγματικά, όλοι μας καταδικάζουμε τα γεγονότα όταν κάνουν κακό στην ομάδα. Μία σερπαντίνα η οποία έφτασε ανοιχτή στον ηθοποιό, ανοιχτή έφτασε. Δηλαδή το τελευταίο κομμάτι της τον χτύπησε στην πλάτη, έβαλε κολάρο.
Δηλαδή μιλάμε για πράγματα. Αξονική, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πήγε όμως σε δικό του, σε δικιά του κλινική. Όλα αυτά. Κάποιοι που πήγαν να το συγκρίνουν με τον Ίβιτς. Ο Ίβιτς πήγε στον Ευαγγελισμό. Κάτσε, ο Ίβιτς πήγε ένα σιδερένιο κουτί έτσι, στο κεφάλι. Έτσι, ρε, ναι, αλλά η Αθήνα πήγε να το συγκρίνει. Τι να συγκρίνει. Πήγε να το συγκρίνει. Το κουτάκι και το κουτί δεν ήταν καθόλου κουτάκι, ρε μάγες. Ένα κουτί ήταν. Γιατί το εκεί λέτε κουτάκι. Εκεί ήμασταν, το είδαμε. Εκεί ήμασταν, εκεί είδαμε τον coach. Εκεί είδαμε πως πήγε στο νοσοκομείο. Σε, επαναλαμβάνω, σε δημόσιο νοσοκομείο πήγε. Δεν και, πήγε σε ιδιωτικό. Και με όχημα του Ερυθρού Σταυρού. Βεβαίως, βεβαίως με όχημα του Ερυθρού Σταυρού. Τέλος πάντων, αυτά τώρα φαίνονται, δηλαδή ο απλός ο κόσμος τα καταλαβαίνει. Νομίζω όλοι καταλάβανε το τι πήγε να παιχτεί. Αυτό το πράγμα πήγε να παιχτεί από πέρυσι. Πότε από πέρυσι, όταν ο ΠΑΟΚ έφαγε 7 αγωνιστικές. Αυτοί σκέφτηκαν στην Αθήνα, όλο και ο ΠΑΟΚ θα χάσει κάποιους βαθμούς στα 7 παιχνίδια κεκλεισμένων. Όλο και κάποια ομάδα από τις δικές μας των Αθηνών θα παίξει κεκλεισμένων των θυρών. Να όμως που η θεά τύχη δεν ήθελε να παίξει καμία και παίξαμε με τις μικρομεσαίες ομάδες και κάναμε 7 στα 7 και ήρθανε μετά στον δεύτερο γύρο αυτοί χαμένοι από χέρι. Δεν υπήρχε δηλαδή περίπτωση αυτός ο Ολυμπιακός να μην φάει 5 γκολ. Η ΑΕΚ από σύμπτωση έχασε μόνο με ένα 0. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Αν και έχασε και η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο, εν πάση περιπτώσει ήταν ένα παιχνίδι που στο τέλος το κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Μα αυτό περίμενες να κερδίσεις στο 89. Ναι, στο 89 κέρδισα και το 76, στο 89 κέρδισα με τον γκολ του Γκουερίνο. Τι σημασία έχει. Εχθές δύο παιχνίδια στο παγκόσμιο κρίθηκαν μετά το 90. Έτσι. Άρα οι δικαιολογίες αυτές των Αθηνών είναι φτηνές. Και πλέον ο κόσμος τις έχει καταλάβει και δεν μασάει από τέτοια. Άλλες φορές υπήρχε απογοήτευση και φεύγαν οι επενδυτές σε μια τέτοια περίπτωση. Σου λέει τι να κάτσω και να παλεύω. Εδώ θέλω τώρα ότι όχι μόνο δεν απογοητεύτηκε, αλλά φαίνεται ότι εφέτος τη δυναμώνει την ομάδα. Γιώργο, να ξέρεις ένα πράγμα. Εμείς οι Πόντιοι είμαστε πολύ σκληροί. Δεν απογοητευόμαστε εύκολα. Η απογοήτευση μας κάνει πιο δυνατούς. Πεισματάριδες. Χοντροκέφαλοι. Όχι, χοντροκέφαλοι. Είστε όχι. Και χοντροκέφαλοι. Καμιά φορά το Ποντιακό που λέει. Καμιά Ποντιακός φορά... πείσμα. Ναι, καμιά... Αυτό είναι. Ποντιακό ναι. Πείσμα. Λοιπόν, τους έχει γίνει εφιάλτης πλέον ο πρόεδρος. Ναι. Να το ξέρεις. ο πρόεδρος έχει βάλει πείσμα και έχει πει ότι αυτή την ομάδα θα την κάνει την καλύτερη της Ελλάδος. Και την έκανε. Είδε, έπαθε και έμαθε. Διότι κανείς δεν πίστευε, ούτε ο ίδιος, ότι θα φτάσει μετά από 5 χρόνια να το κάνει αυτό. Πίστευε με τη συνετή διοίκηση την οποία έχει και με τα χρήματα τα οποία βάζει, ότι θα γίνει πιο γρήγορα αυτό. Εντάξει, στην Ελλάδα δεν μπορούσε να το καταλάβει ότι δεν θα μπορούσε να γίνει τόσο γρήγορα, διότι είναι τόσο άρρωστο το σύστημα του ελληνικού ποδοσφαίρου, που δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Κατόρθωσε, άλλαξε αυτό το σύστημα όσο μπόρεσε και θα αλλάξει ακόμα περισσότερο. Η καινούρια χρονιά θα μας βρει με πιο αλλαγμένο το σύστημα αυτό, το οποίο πριν 2 χρόνια ήξερε στον πρωταθλητή από τον Αύγουστο. Έχεις απόλυτα δίκιο, γιατί τα τελευταία 20-25 χρόνια πάω και έρχομαι στην Αθήνα, πολλές φορές μένω εκεί μήνες, ανέβαινα πάνω μόνο για την τηλεόραση που έκανε Σαββατοκύριακο και ραδιόφωνο μόνο Σαββατοκύριακο. Ξέρω πώς σκέπτονται. Λοιπόν, πλέον αρχίζει και υπάρχει αποδοχή. Το είδαν ότι αυτόνα δεν τον τρώμε. Δεν τρώγεται, ρε φίλε. Όταν πήγαμε να το φάμε, βγήκανε χιλιάδες μπροστά. Πού πάτε? Εδώ είμαστε εμείς. Από την άλλη μεριά, παρόλο που ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι βρίσκεται υπό συνεχόμενη παρακολούθηση εδώ και ένα χρόνο, όσο και να τον ψάξανε, δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι πεντακάθαρος. Ότι τα χρήματα που έρχονται από επιχειρηματικές δραστηριότητες, είδαν ότι κάνει επενδύσεις και σίγουρα και ο Κυριάκος, ο οποίος, περάσουμε και λίγο στο πολιτικό, ορκισμένος εχθρός, έφτασε σε σημείο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να βγαίνει και να κάνει αναμετάδοση. Το αν ήταν γκολ με την ΑΕΚ και ήταν πέτσινο και άλλα χαζά τέτοια. Κάνοντας τον Ιβάν Σαββίδη να πει ότι εσύ δεν θα γίνεις ποτέ πρωθυπουργός. Τώρα βλέπω ότι και μαθαίνω ότι και από τις δύο μεριές απλώνεται ένα χέρι
πιο χαλαρό, έτοιμο να κάνει μια χειραψία. Ό,τι μάγκες, εσείς τη δουλειά σας και εγώ τη δουλειά μου. Μα δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή σίγουρα η διένεξη. Ο ένας είναι επιχειρηματίας τεράστιας εμβέλειας, ο άλλος είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν νομίζω ότι το θέμα ίσως πήρε μεγάλες τεράστιες διαστάσεις πάλι από την πλευρά της Αθήνας. Δεν πήρε από εμάς εδώ. Ο Κυριάκος το ξεκίνησε, διότι πρώτα όλοι τον λέγανε τον πρόεδρο παιδί της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί μιλούσε με τον Σαμαρά για να πάρει σε κάπου άνθρωπος. Και το Μακεδονία Πάλας που ήταν έτοιμο να το πάρουν οι Τούρκοι. Πέφτει η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα συνομιλήσει με τον καινούριο πρόεδρο, αφού είναι μεγάλο επιχειρηματίας. Μιλάει με τον Τσίπρα. Και εκεί πέρα βγαίνει απευθείας ο Κυριάκος και κάνει τις δηλώσεις αυτές τις ποδοσφαιρικές. Τον πλακώνουν τα δικά μας στα site, τον βγάζουν με τις κόκκινες τις φανέλες και τα κασκόλ. Και έγινε όλο αυτό που έγινε. Δεν πρέπει να το καταλάβουμε ότι οι επιχειρηματίες πρέπει να τα έχουν καλά με τον εκάστοτε κυβερνώντα, για να μπορούν να περνάνε τα σχέδιά τους, τα επιχειρηματικά, όταν αυτά δεν στερούνται από ένα γενικό καλό που δεν είναι άλλο από το καλό του τόπου μας. Και ο άνθρωπος αυτός προσφέρει στον κόσμο. Όποιος και να είναι, δεν με νοιάζει, δεν πάει να είναι ο Κυριάκος, δεν πάει να... Ο καθένας στη δουλειά του και ο βλάχος στα τριγιά του, λέει μια παροιμία. Εσύ είσαι ένα κυβερνάς, εγώ είμαι ένα επενδύω. Εσύ και, να πρέπει βγάζεις... και πρέπει να σε στηρίζω. Από τη στιγμή που επενδύεις, πρέπει να σε στηρίζω. Γιατί αυτές τις επενδύσεις τις χρειάζεται. Όχι, αν κυνηγάς. Ναι, τις χρειάζεται η Ελλάδα. Δεν νομίζω, θεωρώ λήξαν το θέμα. Μακάρι. Να επανέλθω λίγο στο θέμα του Μακεδονία Παλάς που είπες. Δεν θα πω πολλά, αλλά θα πω το εξής πάνω σε αυτά που είπες πει, ότι εσύ άκουσες στην Αθήνα. Είμαστε σε ραντεβού ο πρόεδρος ο Κατσαρής, ο Σαμαράς, ο Κεδίκογλου και εγώ στο Μακεδονία Παλάς. Άρα για τον Κεδίκογλου είχα δίκιο. Απόλυτο. Απόλυτο δίκιο. Μεγάλη συρρήγο. Στο Μακεδονία Παλάς, παραμονές εκλογών και συζητάμε το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο μας υποσχέθηκε ο πρόεδρος, ο Αντώνης ο Σαμαράς, ότι θα το τελείωνε και θα έλεγε. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, απλώς θέλω να σε δικαιώσω όσον αφορά αυτό το οποίο είπες, γιατί και εμείς κάναμε τέσσερις μας συνάντηση στο Μακεδονία Παλάς για το θέμα του ΠΑΟΚ. Το θεωρούσε μεγάλη υποχρέωση το ότι ο Ιβάν Σαββίδης το πήρε το εργοστάσιο αυτό και το Μακεδονία. Και τα δύο είχαν ότι φόβο ότι θα το πάρουν τουρκικές εταιρείες. Μεγάλο φόβο. Μα... Και για φαντάσου τώρα και άντε το Μακεδονία. Για φαντάσου την Ξάνθη εκεί πέρα που είναι και το στοιχείο. Και ξέρεις τι, να βάλουμε και την υπόλοιπη οικογένεια μέσα που την έχουμε αφήσει απ' έξω, Γιώργο. Μου έχει διηγηθεί η ιστορία ο πρόεδρος που σε οικογενειακό συμβούλιο ο Γιώργος επέμενε: μπαμπά, πάρε τη ΣΕΚΑΠ, να την πάρουμε τη ΣΕΚΑΠ, να μην την πάρει ο Τούρκος. Γιατί θα είναι εθνική απώλεια εάν χάσει η Ελλάδα το εργοστάσιο. Είναι πολύ δυναμικός ο Γιώργος. Πάρα πολύ δυναμικός. Θέλω να μου πεις πέντε πράγματα για το παιδί αυτό, το οποίο εγώ ξέρεις, τον έχω μια δυναμία. Γιατί πολλές φορές λέμε ρε παιδί μου ότι παραφέρεται. Και λέω εγώ τώρα. Λέω εγώ εσύ, στα χρόνια μας, 22-23 χρονών, αν είχαμε αυτή τη δύναμη, τι θα κάναμε ρε. Γυρίσαμε τον πόλεμο. Εμείς δεν παραφερόμασταν. Αν παραφερόμασταν. Ξέχασες τι γινόταν στις εκδρομές. 22-23 χρονών. Αυτό το παιδί είναι άγιο ρε μπροστά σε και εμάς. Και λέγαμε μπράβο μας, καλά κάνουμε. Ναι, και ναι, τώρα αυτά τα οποία κάνει, που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω και ξεμπροστιάζει τους πάντες, κάποια δεν μας αρέσουν. Δεν μας αρέσουν. Και όχι ρε Ναμπα, γιατί δεν μας αρέσουν. Το τέτοιος, γιατί είμαστε φαν όλοι του Γιαννακόπουλου, του Δημήτρη, που τα λέει έξω από τα δόντια. Ο Ντράκη. Εκείνος είναι καλός. Καλός είναι, πολύ καλός. Αλλά και ο δικός μας είναι καλύτερος. Γιωργάρας. Και ο δικός μας, ναι, βγαίνει, δεν πρέπει να βγαίνει. Βάλε μου το τραγούδι του. Και στο κάτω-κάτω. Αυτό που βάζουμε. Στο κάτω-κάτω να ξέρεις. Γιώργος είναι το όνομα. Να ξέρεις ένα πράγμα. Ότι δεν είναι ο γιος του Προέδρου. Αυτό πρέπει να σταματήσουμε να το λέμε. Είναι ο Γιώργος Σαββίδης, ο αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ. Και γιος του Προέδρου. Αυτό είναι δεύτερο. Και γιος του έτσι. Είναι ένα συν κι αυτό. Μπορεί να είναι συν, αλλά όχι συνέχεια εμείς λέμε ο γιος του Προέδρου, ο γιος του Προέδρου. Έχει μια προσωπικότητα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μορφωμένος και λέει αυτά τα οποία λέει και καλά κάνει και τα λέει. Ελληνικά ξέρει. Ξέρει, πώς δεν ξέρει. Α. Άσχετο αν δεν είναι η μητρική του γλώσσα και δεν μιλάει, πώς δεν ξέρει. Μπορεί άνετα να συνονοηθεί.
Ο άλλος, ο Άγγλος, τι γίνεται? Μια χαρά. Έχει μπει και εκείνος στο... μέσα στο πνεύμα της ΠΑΕ. Έφαγε την ενέσα ή ακόμα. Βέβαια, ασχολείται πάρα πολύ. Αλλά με διοικητικά πιο πολύ ασχολείται. Με θέματα της ΠΑΕ. Και θα δεις ότι και εκείνος... Καταρχήν υπάρχει μια, αυτή τη στιγμή μια οικογένεια η οποία πρώτα ο Θεός πιστεύω ότι για πολλά χρόνια θα είναι στην, επάνω στην Προεδρία. Οπότε τα καλύτερα έρχονται για όλους μας εμάς, ο κόσμος δίπλα τους και όλα τα άλλα να μην απασχολούν κανέναν. Το βρήκε στο τραγούδι. Ας το βάλουμε μετά το διάλειμμα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε. Το νούμερο το 3, 1, 2, 3. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Λίμπερο 107, τσέτερι και να το λέτε. Ο αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο κύριος Δημοκράτης Παπαδόπουλος, ο αντιπρόεδρος του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και εκπρόσωπος της διοίκησης στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι κοντά μας και θα μιλήσουμε για όλα τα αθλήματα. Έως τότε όμως θα πρέπει να λύσουμε, διότι κύριε Παπαδόπουλε, μπορεί εσείς εκεί στον ΠΑΟΚ να έχετε λύσει το οικονομικό, εμείς τραβιόμαστε ακόμα. Γι' αυτό θα ρίξουμε τους χορηγούς μας. Το παλατάκι της Ολύμπου, το η αγάπη των γυναικών, η καψούρα των αντρών, εκεί που πάμε για να μας φτιάξουν την εξωτερική μας εμφάνιση, κύριε Παπαδόπουλε, και σαν γείτονας που είσαι, δεν είναι δυνατό να μην έχεις περάσει από εκεί. Κομμωτήριο της κυρίας Σέφης, Ολύμπου 23, σας περιμένουμε σε ένα πολιτισμένο και όμορφο περιβάλλον, με τα καλύτερα χέρια, τα καλύτερα ψαλίδια και χτένες να σας φτιάξουμε. Θέλετε να πάτε σε γάμο, σε εκδήλωση, σε βαφτίσια, σε αραβώνεση? Υπάρχει νύφη που πρέπει να εντυπωσιάσει. Εκεί είμαστε και σας περιμένουμε. Ολύμπου 23. Εκατομμύρια άντρες, όχι εμείς πάντα, οι άλλοι, οι οποίοι, κυρίες και κύριοι, έχουν στιτικό πρόβλημα. Έχουμε εμείς τέτοιο πράγμα? Όχι. Αλλά εδώ που τα λέμε, πάντα έχει, ρε παιδί μου, ένα happy end στην τσέπη. Αχρίαστο να είναι. Το νέο καινοτόμο προϊόν από φυτικά, προσέξτε αυτό που λέμε, όχι χημίες, φυτικά, δραστικά συστατικά, που αντιμετωπίζει με ασφάλεια και χωρίς παρενέργειες το πρόβλημα που έχουν εκατομμύρια άντρες, προσφέροντάς τους μια ευτυχισμένη σεξουαλική ζωή γεμάτη αυτοπεποίθηση. Αντιμετωπίστε άμεσα το πρόβλημα στήσης. Πολλοπλασιάστε τις σεξουαλικές σας επιδόσεις. Αποκτήστε κορυφαία αυτοπεποίθηση. Πάρτε το με τον πλέον διακριτικό τρόπο, αν κάποιες από εμάς ντρέπονται, ακόμα και ανώνυμα, μέσω του site www.happyend.gr. 2-3-15 500-0-0-0. Happy End. Και δεν πάει να μπιμπηθεί ο Σορλέν. Ποιος ήταν ο Σορλέν? Τι παιχτάρα ήταν, τι... ο Σορλέν, η Όλη Ρεν. Πολύ καλός. Ο Σορλέν, γαλάκι. Πολύ καλός. Αυτός, λέει, τρομοκρατήθηκε η γυναίκα του, γιατί, λέει, τους κλέψανε μια μέρα το σπίτι και φοβήθηκε, ας πούμε, και έφυγε. Ναι. Και στους αθλητές και στους ποδοσφαιριστές οι γυναίκες... Η οικογένεια, μήπως σε εμάς δεν παίζουν ρόλο η οικογένεια? Άμα τη βλέπεις τη γυναίκα τρομοκρατημένη, έπαθε μια φοβία. Άντε κάτσε. Και ενώ είχε ο άνθρωπος μια πολύ καλή καριέρα, έχουμε παίκτη σαν τον Σορλέν σήμερα? Τώρα. Ναι, δεν έχεις. Με αυτά τα χαρακτηριστικά. Γιατί μπορούσε να παίζει και αριστερά χωρίς να είναι το εξτρέμ και να μαρκάρει εκεί πέρα, αυτό που ήθελε ο μεγάλος Σάντος. Ένας από τους πολύ μεγάλους προπονητές πέρασαν από τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος Σάντος είχε κλείσει και άλλαξε γνώμη τελικά ο πρόεδρος και έφερε τον Άγγελο. Μάλιστα. Τον είχε κλείσει ο Ζήσης. Θα μπορούσε να μείνει, δηλαδή? Όχι.
Όταν ήρθε ο Άγγελος. Α. Όταν ήρθε ο Άγγελος είχε ήδη τον είχε κλείσει τον τέτοιο. Τον Σάντος. Στην, μετά. Μάλιστα. Όχι με όταν έφυγε. Όταν έφυγε, έφυγε με Ζαγόρ. Καλός προπονητής. Και αν θα μπορούσε καλώς τότε επί Ζαγοράκη να έχει κάποια πιο δυνατή στελέχωση, θα μπορούσε από τότε ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Όσο υπήρχε εκείνη η αμαρτωλή ΕΠΟ και ο Ολυμπιακός, δεν υπήρχε περίπτωση ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Παναθηναϊκός έκανε τότε κουμάντο, ο πατέρας μια και χρονιά, τα χρονιά. Μια χρονιά. Μια χρονιά. Την άρε του κάνα μια χαψιά κι αυτό. Ναι. Αυτό δεν αυτό, μπορεί το όμως. Το διάλειμμα που μας λέγανε όταν πηγαίναμε στο Καρεσκάκι. Στα 7 τους κάνουμε ένα δώρο αυτούς. Εμάς ούτε μας υπολογίζανε. Στα 7 τους κάνουμε ένα δώρο. Βλέπω και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ που δεν κάνουν δυνατές κινήσεις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι αδύναμη ή ότι σου λέει χαμένα λεφτά θα ρίξουμε τώρα οι άλλοι πετάνε? Και τα δύο. Και αδύναμη είναι, ναι, και αδύναμη είναι, αλλά και δεν θέλουν να πετάξουν χρήματα τώρα, γιατί δεν υπάρχει, ειδικά ο Ολυμπιακός, δεν υπάρχει Champions League. Η σιγουριά του 20άρικου. Καλά, αυτοί ήταν άπλες. Εντάξει, ήταν άπλες όσο υπήρχαν τα λεφτά. Και βάζανε λεφτά, κερδίζανε λεφτά, δεν χάνανε. Δηλαδή, παίρνανε τα 20, πουλούσανε και 4-3-4 παίκτες. Ναι, ναι, ναι. Και παίρνανε άλλα 30. Από αυτά τα 50, βάζανε 10-15 και μένανε και 35. Μια χαρά. Μια χαρά. Γιατί δεν το κάνουμε κι εμείς αυτό? Εμείς δεν το κάνουμε γιατί πρώτον δεν έχουμε πάρει τα 20 ποτέ. Μάλιστα. Έτσι. 30 δεν είναι 20. 25-30. 20 πλάσια. Μαζεμένα. Ναι, ναι. Μαζεμένα λεφτά, σίγουρα, σίγουρα έρχεται η ώρα, πέφτουν αμέσως τα λεφτά, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Δεν είδες φέτος 2.700 η νίκη. 2.700 η νίκη και 900 ισοπαλία. Σόπα. Στο Champions League. 2.700 η κάθε νίκη. Πολλά και συνέχεια. Λεφτά. Βέβαια. Ο ΠΑΟΚ φέτος θα δώσει πόσους αγώνες? Ο ΠΑΟΚ θα δώσει 3 προκριματικούς. 3, ναι. Παίζει με Άγιαξ Βασιλεία, με έναν από τους δύο. Πρώτο αγώνα με Άγιαξ Βασιλεία, το πρώτο. Ναι. Έλα. Εάν περάσει, πάει στους ισχυρούς. Μάλιστα. Και παίζει ή με τη Φενέρ, ή με την Τζέσικα Μόσχας, ή με τη Σλάβια Πράγας, ή με την. Με την. Όχι τη Στούρμ. Σλάβια. Σλάβια Πράγας είναι η εύκολη, ας πούμε. Είναι η Φενέρ, είναι η Τσέσεκα. Και είναι άλλη μία. Πιο δυνατή. Όχι, πιο... όχι, 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 πιο δυνατή. Α, εντάξει. Και αν περάσει από τη Φενέρ. Η Στάνταρ Λιέγκης. Πω, και αυτή δυνατή. Εντάξει, αλλά δεν, για μένα δεν είναι Φενέρ. Εγώ δεν θέλω τη Φενέρ. Για πολλούς λόγους. Για πολλούς λόγους, πραγματικά. Μετά είναι η Τσέσεκα. Μόσχας. Και μετά οι άλλες δύο. Παίζονται. Εντάξει, τη Σλάβια θέλω. Και έχει και τρίτο. Και έχει και τρίτο που οι ομάδες. Αυτά τα μάτια είναι 4, έτσι. Αφού σου είπα 4 ομάδες αδύναμες, ναι. Είναι και 4 ομάδες δυνατές. Σίγουρα. Από αυτές τις 4 θα βγουν από αυτές τα 4 ζευγάρια θα βγουν οι 4 και θα παίξουν μεταξύ τους οι νικητές για να βγουν 2 που θα πάνε στο. Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Πολύ δυνατές ομάδες και θα πρέπει. Δηλαδή, αν περάσουμε εμείς, είμαστε μία. Μία που θα περάσει είναι η Μπενφίκα, 2 και δεν ξέρω ποιοι άλλοι μπορούν να περάσουν. Και θα παίξει με Μπενφίκα ή με κάποιο Άγιαξ ή Βασιλεία, όποιος μείνει από τις δύο. Ναι, καμιά η οποία Φενέρ, μπορεί να προχωρήσει, ναι, σωστά. Καμιά Φενέρ είναι πάρα πάρα πολύ. Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν ξέρω. Η ΑΕΚ. Δεν ξέρω που παίζει. Το θετικό για τις ομάδες αυτές τις μικρομεσαίες είναι ότι οι 4 πρώτες της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Αγγλίας και της Γερμανίας δεν παίζουν. Σε αυτά τα προγραμματικά. Περνάνε απευθείας. Περνάνε απευθείας. Είναι ένα σύναυτο. Ναι, γιατί πάντα στο λίγο στα play-off... κοντά στο μικρόφωνο, σε παρακαλώ. Mm. Ναι. Πάντα. Λάμε. Ναι, ναι. Πάντα αυτές οι ομάδες, οι τριτοτέταρτες αυτών των χωρών, θα ήταν στα play-off. Μάλιστα. Οπότε θα έπρεπε κάποια από αυτή να αποκλείσεις. Εμείς φτάσαμε 2 φορές αυτό. Η μία ήταν η Σάλκε, η οποία ήταν η τέταρτη στη Γερμανία. Και την οποία... με τη Σάλκε και με τον Άγιαξ στις λεπτομέρειες αποκλείστηκε. Εντάξει, με τη Σάλκε τέλος πάντων δεν έχω αποδείξεις, δεν μπορώ να πω τίποτα. Πιστεύω ότι το μάτς εκείνο το έχασε ο προπονητής. Μάλιστα. 100% για μένα που βλέπω 40 χρόνια, 50 χρόνια βλέπω ποδόσφαιρο.
59 είμαι, 50 χρόνια βλέπω ποδόσφαιρο. Διότι δεν μπορεί στο 63 αποβάλλεται ο παίκτης ο Γερμανός. Είμαστε 1-1. Για να αποκλειστούμε πρέπει να χάσουμε. Και χάσαμε. Και βγάζει ο προπονητής Σαλπιγκίδη, Αθανασιάδη, τους δύο παίκτες οι οποίοι θα βάλουν γκολ. Και βάζει τον ο Λίζα, θυμάμαι και δεν θυμάμαι ποιον άλλο, τον Έτσιτ. Δεν θυμάμαι. Ποιος ήταν τότε προπονητής? Ο Στέφανς. Ο Στέφανς. Ο οποίος Στέφανς είναι άγαλμα στο Σάλκε. Στο Σάλκε είναι άγαλμα. Τον δεν έχουν. Φάγαμε τρύπημα, ρε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν το λέω. Δεν ξέρω. Δεν. Έτσι. Δεν το υιοθετούμε. Πάντως τον έχουν άγαλμα εκεί πέρα. Τον έχουν όπως έχουμε τον Κούδα εμείς. Υπήρξε μία φοβία, μπορώ να το πω, μία αναστάτωση στον κόσμο του ΠΑΟΚ μέχρι που έκανε τη δήλωση ο πρόεδρος, όταν φώναξε τα παιδιά του και τους είπε ότι και κάτι να πάθω το γήπεδο του ΠΑΟΚ θα πρέπει να γίνει. Ανατριχιαστική, πραγματικά συγκινητική στιγμή, όταν είπε να θάψε την καρδιά μου μέσα στα θεμέλια, που ησύχασε τον κόσμο. Τι ακριβώς έγινε? Βλέπω ότι σταμάτησε εκείνο, γιατί ήταν φέτος να παίξουμε στο Καφτατζόγλου, από ό,τι λέμε. Όχι. Δεν σταμάτησε. Δεν σταμάτησε. Αλλά η γραφειοκρατία στην Ελλάδα, όπως γνωρίζουμε από τα παλιά τα χρόνια και συνεχίζει, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πόσο μάλλον για ένα τέτοιο μεγάλο έργο. Έργο πνοής, έργο για πολλά χρόνια, διότι ας μην ξεχνάμε ότι το γήπεδο αυτό το δικό μας έγινε το 59 και ακόμα υπάρχει. Άρα ένα καινούριο γήπεδο, έτσι όπως το γραμματίζεται ο πρόεδρος, θα είναι για άλλα 50-60 χρόνια. Και με τα καινούργια τα υλικά μπορεί να είναι για 100. Για παραπάνω. Δηλαδή, έτσι. Γιατί αλλιώς ήταν χτισμένη η τούμπα του 59, όπου έγινε και με εθελοντική εργασία. Και σίγουρα τα μέτρα ασφαλείας που θα παρθήκανε τότε δεν έχουν καμία σχέση με τη σημερινή εποχή. Τα γήπεδα γίνονται για 100 χρόνια, δηλαδή 3-4 γενιές, 5 θα περάσουν στο καινούργιο. Ότι αυτό το έργο θα τελειώσει μέσα σε 24 μήνες, από ό,τι λένε οι τεχνικοί, από ό,τι λένε οι αρχιτέκτονες, από ό,τι λένε οι μηχανικοί. Δηλαδή μέσα σε 2 χρόνια θα κάνεις αυτό το στολίδι, αυτό το παλάτι, το οποίο θα είναι 35.000 θέσεων, και είπε ο πρόεδρος ότι να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερο, ώστε να μπορεί να γίνει ένας τελικός UEFA. Γιατί τελικός Champions League δεν μπορεί να γίνει. Θέλει από 50.000, αν θυμάμαι και πάνω, γήπεδο. Και επίσης έχει δώσει εντολή, όταν θα πέσει το γήπεδο, δεν θα υπάρχει κανένα μα κανένα πρόβλημα. Δεν θα μπορεί να μας σταματήσει κανένας. Θα πρέπει να έχουμε όλα τα χαρτιά έτοιμα, οτιδήποτε χρειαστεί, ώστε να μην μπορέσει να σταματήσει το έργο με τίποτα. Όπως παράδειγμα έγινε στην Φιλαδέλφια και σταμάτησε μετά από... και υπάρχει έτσι, είναι όπως... 15 χρόνια. 15 πάει. Χρόνια με γρανίτσα. Και όπως έγινε και το του Παναθηναϊκού, το οποίο και εκείνο δεν μπόρεσαν να πάρουν άδεια, διότι τα προβλήματα ήταν πάρα πολλά. Αυτά τα προβλήματα τα θέλει λυμένα ο πρόεδρος. Βέβαια. Βασικά, να ξέρεις, υπάρχει εμπιστοσύνη. Υπάρχει ένας άνθρωπος στην ΠΑΕΠΑΟΚ, ο οποίος λέγεται Δημογιάννης Γιάννης, που κάνει τρομερή δουλειά. Είναι ο μηχανικός μας. Μάλιστα. Είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας, ο οποίος πραγματικά δουλεύει για αυτό το όνειρο ζωής που είναι το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Αλλά οπωσδήποτε είναι δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο είπαμε ότι όταν θα χρειαστεί να πάμε στο Καφτατζόγλιο θα πάμε. Όταν θα είμαστε έτοιμοι. Δεν θα πάμε ενώ ακόμα δεν είναι έτοιμοι να πέσει. Μετά 3 χρόνια να δοθεί η άδεια. Να πέσει. Ναι, έτσι ακριβώς. Επειδή έχουμε πάει στο Καφτατζόγλιο εμείς, η γενιά μας, όταν έπεσε η 7-8 τότε, ναι, με το σεισμό. Ναι. Και είδαμε, δηλαδή, περιμέναμε τη στιγμή που θα γυρίσουμε πίσω. Δεν ένιωθε καλά ο Παόξης στο Καφτατζόγλιο. Παρόλο που είναι ένα γήπεδο όμορφο, ένα γήπεδο φιλικό, τουλάχιστον εκείνα τα χρόνια, κοντά με εύκολη πρόσβαση, που το γεμίζαμε, κάναμε άλλη ατμόσφαιρα, κρύο γήπεδο. Το συνέστημα είναι μεγάλη υπόθεση. Ο πρόεδρος, γιατί ήθελε το γήπεδο να γίνει στην Τούμπα? Γιατί ένιωσε το συνέστημα των Παοκτσίδων, οι οποίοι πραγματικά θέλανε το γήπεδο να γίνει στην Τούμπα. Μπορεί ένα γήπεδο στις σημερινές εποχές να γίνει κάπου έξω.
από τη Θεσσαλονίκη, που να έχει μεγαλύτερη, καλύτερη πρόσβαση, να γίνει πιο μεγάλο. Πολλά μπορεί να γίνουν. Παρ' όλα αυτά, ο πρόεδρος, αφού γραζόμενος αυτό το οποίο ήθελε ο κόσμος, αυτό το συνέστημα δηλαδή, είπε να γίνει στην Τούμπα. Τώρα, εμείς που έχουμε δει τον ΠΑΟΚ να παίζει μπροστά σε... γιατί σε μερικούς θα φανεί παράξενο. 50. 60. Και λέω 60 γιατί, όταν έχει 46.000 εισιτήρια και εκείνη την εποχή είχε παιδάκια, είχε προσκλήσεις, είχε φαντάρες που μπαίναν, είχε φοιτητές, είχε εκείνη την τρύπα στην 8 από κάτω, από εκεί που έμπαινε ο κόσμος από τις 12 η ώρα. Δηλαδή με την Μπαρτσελόνα 46.000 εισιτήρια ή κάτι άλλους αγώνες με τον Άρη. Πολλούς αγώνες. Δηλαδή πάνω από 55.000 κόσμο μέσα. Όρθιο ένας πάνω στον άλλον και τα λοιπά. Βγαίνανε εισιτήρια ανευθέσεων. Έγραφε. Ανευθέσεων. Ναι, θυμάμαι μια φορά ο Βεζιρτζής στο μπάσκετ είχε βγάλει εισιτήρια του βόλεϊ. Απ' έξω και δύναμη. Είχαν τελειώσει τα άλλα. 7-8.000 κόσμο. Ο πάνω, ποιος θα κάτσει. Ο ένας επάνω στον άλλον. Και λέω ρε Δημοκράτη, όταν στη δικιά μας την εποχή, 55.000, αν θα παίξεις με την Μπαρτσελόνα, τι έχει να γίνει σε ένα γήπεδο 35.000 θέσεων. Για σένα έχω κάνει κρατητήριο, σκότωσα για ένα εισιτήριο. Καταρχήν, σε ένα τέτοιο γήπεδο 35.000, τα 20 με 23 θα είναι διαρκείας. Δεν υπάρχει περίπτωση, σίγουρα θα είναι διαρκείας. Μα 23 είχαμε πριν από 3-4 χρόνια. 21.200 είχαμε με το Θόδωρο. Που είχε... σταμάτησε να δίνει. Ναι, τα σταμάτησε, ναι, για να έχει. Ναι, ναι, ακριβώς, για να έχει να δίνει και κάποια εισιτήρια. Οπότε νομίζω ότι τα υπόλοιπα, τα οποία θα είναι 12, 10, 12, δεν θα βγαίνουν στα εκδοτήρια, δεν θα πηγαίνουν από χέρι σε χέρι αυτά τα. Θα παρακαλάει ο κόσμος να πάρει ένα εισιτήριο, όπως γινόταν και εκείνες τις εποχές που είχε 45.000 κόσμο. Πάλι υπήρχαν παιχνίδια. Δεν είναι μικρό το γήπεδο 35.000 για τον κόσμο αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ πάει να γίνει πλέον η ομάδα των Βαλκανίων. Δηλαδή θα περιμένει αυτός από τη Βάρνα, από το Πλόβδιβ, από τα Τίραν, από τα Σκόπια, να έρθει να δει την Μπαρτσελόνα, να δει τον Άγιαξ, να δει την Άρσεναλ. Μόνο στην Τούμπα θα μπορεί. Πού αλλού να περάσουν ομάδες από εκεί στους ομίλους. 35.000 από τη μια μεριά. Λέω, άντε ρε βγες έξω από τη Θεσσαλονίκη, κάνε 70.000 να τελειώνεις και το γεμίσεις 7-8 φορές τον χρόνο. Να τελειώνει η ιστορία. Από την άρε το συνέστημα, την Τουμπάρα. Και από την Τρίτη δεν μπορώ να τη δω την Τουμπάρα να. Μα δεν είδες τι είπες, Καφτατζόγλου που ήταν δίπλα. Ναι, δίπλα. Και παρόλα αυτά ήταν ένα ψυχρό γήπεδο. Τίποτα, για, σένα, πάνε, για 35. Ναι. Πολύ μικρό. Ναι, αλλά θα, έτσι πως θα είναι δομημένο και κατανημένες οι θέσεις, δηλαδή, θα είναι ένα φανταστικό. Θα είναι. Δεν θα υπάρχει. Είναι. Θα είναι ένα από τα καλύτερα γήπεδα της Ευρώπης. Καλά, με την Ελλάδα δεν συζητάμε, δεν θα έχει καμιά σχέση με Καραϊσκάκη και ΟΑΚΑ, αλλά θα είναι ένα από τα καλύτερα γήπεδα της Ευρώπης. Θα χαίρεται ο ΠΑΟΚτσής που θα πηγαίνει στο γήπεδο. Θα περιμένει, όπως και τώρα βέβαια, αλλά τότε θα είναι ακόμα πιο ευχάριστο, θα περιμένει πότε θα έρθει η Κυριακή για να πάρει τα παιδιά του με το κασκόλ τους να πάνε στο γήπεδο. Διότι τότε θα είναι τελείως διαφορετικά. Όλοι οι τυχεροί. Ναι. Όλοι θα είναι με τις φανέλες τους, όλοι θα είναι. Θα αλλάξει το επίπεδο. Θα αλλάξει τελείως. Με τα κασκόλ τους θα είναι όλοι. Δηλαδή αλλάζει επίπεδο η ομάδα. Αλλάζει επίπεδο. Από τα γραφειοκρατικά που λέμε, ποια είναι τα προβλήματα. Πολεδομία, ρημοτομία. Αυτά. Δηλαδή τι μπορεί. Αρχαιολογία. Αρχαιολογία, ναι. Αυτή δεν θα φανεί αργότερα, δηλαδή στα θεμέλια. Δεν νομίζω, γιατί θα γίνει ακτινογραφία εδάφους. Πώς κάνουμε ακτινογραφία εμείς και βλέπουμε από μέσα τι, ναι, γίνεται. Έτσι υπάρχει και για το έδαφος ακτινογραφία. Τι έχει από κάτω. Τι έχει από κάτω. Νομίζω. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα όσον αφορά. Σκάβοντας τον αγωνιστικό χώρο που εκεί μπορείς να το ξανασκεπάσεις, θα φανεί αν έχει κάτι. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα. Είναι η Τούμπα δίπλα. Η Τούμπα, όταν λέμε Τούμπα, λέμε το λόφο εκείνον. Ναι. Που λένε ότι έχει. Και ακόμα γίνονται έργα εκεί. Βρίσκουνε. Θέλω να είμαι αισιόδοξο ότι δεν θα έχει. Αλλά και να έχει, θα τα ξεπεράσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ξεπεράσουμε. Οι άλλοι που κολλάνε, ρε παιδί μου. Εμείς δεν μπορούμε να πιέσουμε ο κόσμος, η παραγωγή, οι δημοσιογράφοι, οι εκφωνητές. Θα δούμε όταν χρειαστεί.
Μπορεί να πιέσουμε. Αυτή τη στιγμή προς το παρόν δεν χρειάζεται. Και γιατί καθυστερείτε? Καθυστερεί γιατί τα χαρτιά δεν βγαίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν γίνεται. Μα να υπάρχει άνθρωπος να παρακαλάει να ρίξει 100 εκατομμύρια να κάνει γήπεδο τώρα, να δουλέψουν δεκάδες κόσμος. Χιλιάδες. Να αναβαθμιστεί όλη η περιοχή. Εκείνη η περιοχή, Ζία, τον πάω. Ξέρεις ότι η Λαμπράκη είναι η μόνη οδός στην Ελλάδα που δεν έγινε μείωση ενοικίων κτλ. Γιώργο, γιατί... δεν ζει μόνο η περιοχή εκείνη από τον ΠΑΟΚ. Από τον ΠΑΟΚ ζει όλη η Βόρεια Ελλάδα. Όταν παίζει ο ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει καφέ, δεν υπάρχει εστιατόριο, δεν υπάρχει χώρος που έχει τηλεόραση και να μην είναι γεμάτος. Δεν υπάρχει κάποιος ιδιοκτήτης ο οποίος να λέει ότι ευτυχώς που είναι ο ΠΑΟΚ και δύο φορές ή τέσσερις φορές τώρα με την Ευρώπη το μήνα, δόξα το Θεό, μας βγάζει όλα τα έξοδα και ένα καλό μεροκάματο. Τα έξοδα ΠΑΟΚ δίνει ζωή, από τον ΠΑΟΚ δίνει ζωή και λεφτά σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Και όχι μόνο, με το προσφέρει και υγεία στην πόλη, όταν 5.000 παιδιά νέα διαμορφώνουν το χαρακτήρα τους μέσα από τον αθλητισμό για τον ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι μια τεράστια προσφορά. Μα αυτό έλεγε ο πρόεδρος ο Θανάσης Κατσαρής, ότι πρέπει να κάνουμε πολλά αθλήματα, διότι ο παοκτσής ο μπαμπάς ή το παιδί το παοκτσάκι θέλει να πάει σε ένα άθλημα που δεν το έχει η ομάδα. Τι θα γίνει, το έχει ο διπλανός. Θα πάει εκεί? Όχι, θα κάνουμε αθλήματα για να έρθουν όποιος σε όποιο άθλημα θέλει το παιδί και ο μπαμπάς να ασχοληθεί με αυτό το άθλημα. Γιατί κάποιοι λέγανε τότε, τι να τα κάνουμε ρε πρόεδρε τα αθλήματα τα πολλά. Την ποδηλασία. Ας έχουμε τέσσερα. Τα υποδήλατα, τα υποδήλατα που έλεγε. Ναι. Ο μεγάλος Βεζιλτσής. Ας με τα υποδήλατα. Ένα Παπαδόπουλο είχαμε εκεί. Ο Παύλος είναι πάλι. Ο Παύλος ακόμα. Ακόμα ο Παύλος. Ναι, 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 ναι. Αυτός το κράτησε το τμήμα. Αυτός το κράτησε. Θυμάμαι, πήγα να τον μιλήσει. Άσε μέρα τώρα εδώ, τον κόρφα που θέλω να φέρω τώρα τα υποδήλατα. Τι θέλει, κάντο και τελείωνε. Γινόταν στα συμβούλια. Όλοι πρέπει να μιλήσουν. Ναι. Παρ' όλα αυτά, μόλι έλεγε ο Στίβου, έλεγε μια κουβέντα. Πάρα πολύ σωστά. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Τα ποδήλατα. Ναι, 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 πρόεδρε. Βεβαίω, πάμε παρακάτω. Παρακάτω. Και σε 10 λεπτά μέσα και τώρα τον μπάσκετ. Και τώρα τον μπάσκετ. Και κρατούσε μέχρι το πρωί. Ένα μπάσκετ στον οποίο ο Νίκο ο Βεζιρτζή, όπω ξέρουμε, πήγε για να. Είναι το επόμενο σκαλοπάτι για το ποδόσφαιρο. Έπεσε πάνω στον Άρη και είπε ότι θα φύγω να πάω στο ποδόσφαιρο να γίνουμε πρώτα από πιο. Έκατσε 10 χρόνια. Ο Νίκος. Είναι καλά ο Νίκος? Μια χαρά είναι. Έχω καιρό να καλά, τον δω. Καλά, καλά, πολύ καλά. Θα τον δώσει χαιρετίζοντα. Πολλά είναι από τις μεγάλες αγάπες μου πολύ ο Νίκος καλά. Ο Βεζιρτζής. Είπαμε για το ποδόσφαιρο, τι γίνεται με τις μεταγραφές? Οι μεταγραφές προχωράνε, γίνονται συζητήσεις. Αυτό είναι θέμα της αθλητικής ηγεσίας, δηλαδή θέμα του προπονητή, του Κωνσταντινίδη, του Μίχελ. Αυτοί ασχολούνται αποκλειστικά με αυτό, βέβαια από την επίβλεψη του Προέδρου και του Γιώργου Σαββίδη. Και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά, όπως τα έχουν ετοιμάσει και πιστεύουν ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που θα πάρουμε αυτή τη φορά θα είναι αυτοί που χρειαζόμαστε και όχι παραπάνω, διότι φέτος θα κάνουμε πολύ λίγες κινήσεις. Γιατί η ομάδα είναι έτοιμη. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Η ομάδα είναι πανέτοιμη, έπαιξε τρομερό ποδόσφαιρο πέρυσι. Οπότε με δύο κινήσεις στο πόλι, τρεις, η ομάδα γίνεται ασυναγώνιστη και ανίκητη. Τη μία έγινε, το center back που ήρθε ο Χαζερίδης. Ναι, 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 η μία έγινε, ακριβώς. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει πάρα πολλά χρόνια στην Εθνική. Είναι ένας παίκτης που έχει παίξει πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα του, έχει κάνει πάρα πολλά παιχνίδια. Έχει φάει τους αγωνιστικούς χώρους με το κουτάλι. Νομίζω ότι στην ομάδα μας θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Διότι η άμυνα ούτως ή άλλως, αν θυμάσαι καλά, έφαγε μόνο 13 γκολ φέτος. Φαντάσου τώρα και με την προσθήκη αυτού του υψηλό σου μου παίκτη και έμπειρου, πόσο μπορεί. Ξέρεις, να πάει. Τόσα χρόνια που βλέπουμε μπάλα στον ΠΑΟΚ, σε δύο θέσεις δεν είχε ποτέ ο ΠΑΟΚ παίκτη κορυφής. Άμα τους κάνει, ας πούμε, δεξιμπάκ. Από εκεί πέρασε ο Σκαρτάδος, πέρασε ο Γιάννης ο Γούναρης, αριστερά έπαιξε ο Κώστας ο Ιωσφίδης, στα χαφ δεν μιλάμε, Κούδες και τα λοιπά. Σέντερ μπακ, βουνό, έχουμε να δούμε από την αυτή του Φουντουκίδη, του αριστερχού. Γιατί? Βουνό, να πεις δηλαδή ότι... Κοντρέρας? Ω, Κοντρέρας? Κοντό ήταν. Κοντό και έσκυβε κιόλας. Εντάξει, αλλά Κοντρέρας. Το ήξερε, το τόπι το ήξερε πολύ καλά. Εγώ θέλω βουνό. Κεφαλοσφαιριστή,
Δηλαδή να γίνεται το corner και στημένη και μην φοβάμαι στο ψηλό το παιχνίδι. Ένα γίγαντα. Και με το γι' αυτό ανέφερε Φουντουκίδη. Γι' αυτό ανέφερα το Φουντουκίδη. Από την πέρα τότε με τον Αρίστερχο και μετά ένα βουνό όπως είναι αυτός που έρχεται τώρα και πάνω απ' όλα τερματοφύλακα ρε φίλε. Επιτέλους έχω πολύ μεγάλο τερματοφύλακα. Έχεις εμπιστοσύνη, δηλαδή βλέπεις ότι γίνεται η σέντρα ή γίνεται το κόρνερ και είσαι σίγουρος. Ρε, μου δηλαδή, γεμίζει την αιστεία. Ναι. Εμπιστοσύνη. Τα ανταλλακτικά του είναι εκπληκτικά και πάνω απ' όλα τον μπόι του. Ψηλό. Τι μόνο ψηλός, να το δεις από κοντά φοβάσαι, να τον πλησιάσεις. Καλά είναι... ρε, αυτό τον παίκτη πώς δεν το βλέπαν τόσα χρόνια. Καλή αργά παρά ποτέ. Έχει ακόμα να δώσει, 29 χρονών είναι, γιατί θέση τερματοφύλακα. Μπορεί να παίξει 10 χρόνια. Είναι μια χαρά. 10 χρόνια. Είχα κάνει μια συνέντευξη στο Σφαιρόπουλο, του Γιάννη. Και πώς ήρθε η συζήτηση και το ρώτησα, καλά του λέω, Γιάννη. Είναι δυνατόν τον Αντετοκούμπο να μην τον είδατε? Μου λέει, Γιώργο, δεν τον είδαμε. Ήμουν στο Μετρόπολης τότε όταν του πήρα αυτή τη συνέντευξη. Δεν τον είδα, λέει, δεν μου είχαν πει, δεν τον είδα. Καλά, όχι μόνο. Γιατί αυτό να τον δεις να περπατάει, θα πεις, έλα εδώ ρε φίλε, πάμε στο δοκιμάσουμε μέχρι το παλατάκι. Μελετιάδης. Μελετιάδης έτσι. Μελετιάδης τον ακατονόμαστο έτσι τον πήρε. Ποιος, τον Παναγιώτη? Δεν ξέρω πώς τον εσύ το λες. Λοιπόν, έτσι τον πήρε. Τον είδε τυχαία σε ένα σχολείο, του λέει, εγώ μου τι κάνεις εδώ, μα λέει, παίζω. Θες να παίξεις μπάσκετ? Ένα θέλω. Ω, στον ΠΑΟΚ. Έτσι τον πήρε. Και τον πήγε στη θρηλυκή θύρα 3 από κάτω εκεί και τον προπόνησε και τον έμαθε να περπατάει. Ναι. Τον Παναγιώτη. Στα χαφ αυτός ο Γιόγκμπλουγκ, πώς λέγεται? Βέρμπλουγκ. Ναι. Πώς. Κοίταξε. Αυτοί αυτός που γνωρίζουν από ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο λένε ότι θα κάνει τη διαφορά. Μάλιστα. Ότι είναι παιχτάρα. Θα τον δούμε στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά βέβαια και αυτό, ξέρεις τι, το ότι θα το δούμε στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έρχονται σε μια ομάδα με περγαμηνές, δεν μπορούν να μπουν στο πνεύμα, στο νόημα. Ναι, βέβαια, το έχουμε δει πολλές φορές. Πολλές φορές το έχουμε δει. Δεν κολλάει. Ναι, δεν κολλάει, ναι, πραγματικά. Και ειδικά και... όταν έρχεται, να, ας πούμε, ο Αλ Καγκούρι. Ναι. Αυτός είναι στην Νάπολη, ρε φίλε. Όχι, στο πάω και ήρθε με ένα ξινό ύφος, με ένα αυτό, δεν το θέλει με την καρδιά του. Ας ελπίσουμε ότι φέτος, γιατί έτσι είπε. Έτσι είπε, δεσμεύτηκε ότι φέτος θα δείτε έναν άλλο παίκτη. Δεν θα έχει καμία σχέση. Όπως είδαμε τον Βαρέλα. Έτσι. Ο οποίος Βαρέλα φέτος, όχι εντυπωσίασε, ήταν καταπληκτικός. Τεράστια διαφορά από πέρσι, αλλά ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Τι πρόσεξα εγώ, ρε Δημοκράτη. Ότι ο Βαρέλα ήθελε. Από την πρώτη ώρα που ήρθε. Και σιγά σιγά σου μπήκε μες στο σύστημα και ανέβασε διπλασία στην απόδοσή του. Αυτό ήρθε με ένα ύφος ξινό. Ό,τι ρε φίλε τώρα πέρα. Από ένα πρωτάθλημα. Εδώ, ναι. Έτσι, εδώ που τα λέμε τελικό. Έχει κάποιο δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Τώρα ήδη να παίζει τον καμπιονάτο και να παίζει με τον Πλατανιά. Με τον Πλατανιά και τον Ταγιάννη. Δεν έχουμε τίποτα έτσι με τον Πλατανιά. Είναι μια χαρά φίλη. Είναι αλλά ένα χωριό το οποίο έχει μέσα 500 άτομα πάνω στο γήπεδο. Και αυτό έπαιζε σε 80.000 με την Ίντερ και τη Γιουβέντους. Έπαιξε σε μεγάλη ομάδα. Και είναι δυνατόν να παίξει αυτό ο παίκτη. Και ένας λόγος που δεν έρχονται πρωτοκλασσάτοι παίκτες, που εμείς πλέον με την οικονομική δυνατότητα που έχουμε μπορούμε να πάρουμε, δεν έρχεται. Πάει με διότι βλέπει και τα υπόλοιπα. Έτσι. Δεν βλέπει μόνο πού θα πάω στον ΠΑΟΚ. Α, ωραία, πάω στον ΠΑΟΚ επειδή είναι μια ομάδα υγιέστατη, έχει ένα φοβερό κοινό, τρομερό, έχει γήπεδο, έχει καταστάσεις. Δεν βλέπει μόνο αυτά, βλέπει κι άλλα. Πού θα παίξει, πού θα πάει, τι γήπεδα είναι αυτά που θα παίξει, τι ασφάλεια έχουν. Καγκούρι, ναι. Ότι ναι, τώρα αυτός χρόνου θα είναι τελείως διαφορετικός. Έπαθε δύο τραυματισμούς, ηρέμησε, κατάλαβε, μπορεί να καψουρεύτηκε, να του μπήκε μέσα και η ενέσα του μια οικογένεια, πάω, μια οικογένεια. Το γούστο που βγάζει, Θεσσαλονίκη είναι ωραία πολύ. Οι παίκτες είναι απίστευτο, η δική μας, μια οικογένεια, εγώ που τους ζω στις αποστολές, είναι φοβερή, δηλαδή πραγματικά συγκινήσε, δεν το λέω έτσι για να λαϊκίσω, πραγματικά συγκινήσε, μια παρέα, όλη μια παρέα. Αυτός άμα κάνει τώρα το καλοκαίρι προετοιμασία, ο Αλ Καγκούρι κάνει προετοιμασία και είναι και ατραυμάτιστος, είναι παικτούρα, το ξέρουμε ότι είναι, έχει κάνει. Δηλαδή μπορεί με τον καινούριο που θα έρθει εκεί στα ΧΑΦ, Μαουρίτσιο τι λέει, και αυτός θα ανέβει. Ο Μαουρίτσιο σίγουρα θα ανέβει, γιατί το Μαουρίτσιο είναι ένας παίκτης κλάσεως. Εκπληκτική βελτίωση του Πέλκα. Ναι, ναι. Δηλαδή κάθε χρόνο, εάν συνεχίσει από πρόπερση
από πέρσι φέτος, χρονιά που πέρασε, έχει 30% ανέβασμα στην απόδοσή του ο Πέλκας. Και παραπάνω θα έλεγα. Και μπορεί και παραπάνω. Αλλά έχει πολλά να δώσει. Εάν έχει και φέτος, ο παίκτης θα βγάλει μάτια. Μπράβο στο αυτό. Από τα παιδιά που είναι σε άλλες ομάδες, ποια η γνώμη σου? Δεν θέλω να... Ξέρεις τι, ναι. Κοίταξε, η γνώμη. Η γνώμη η δικιά μας... Καλά, εμείς μιλάμε τώρα περισσότερο σαν φίλαθλοι, επειδή έτσι, να σου πω κάτι. Και να ξέρει και οι φίλοι ακροάτες. Και ένα παράδειγμα, προχθές που έτυχε να έρθω σε ένα βόλεϊ εκεί πέρα, σε είδα πάω στα κάγκελα πάλι. Και λέω, ρε, εσύ τον Παπαδόπουλο, το δημοκράτη, δεν βάζει ρε μυαλό, ρε παιδί μου, πάνω στο κάγκελο. Εμείς εδώ τη συζήτηση που κάνουμε με τον δημοκράτη, μπορούμε και είμαστε τόσο άνετοι, γιατί γνωριζόμαστε 50 χρόνια. Και περισσότερο μιλάμε με την καρδιά παρά ο δημοκράτης, απαράγοντας ή εγώ που ήμουν παλαιότερα. Και γι' αυτό λέω τώρα, έτσι, η γνώμη σου, και έτσι θέλω να το μιλήσουμε. Εμείς σαν φιλαθλοί βλέπουμε και τον Ουάρντα, τον οποίο τον είδαμε χθες και τον καμαρώσαμε. Έτσι. Αυτό να δω τώρα. Και τον Ενερικέ, ο οποίος έκανε τρομερό πρωτάθλημα εκεί που ήταν, έπαιξε Champions League. Και ο Χαρίσης και ο Λάμπρου. Όχι, βλέπουμε δηλαδή κάποιους Λάμπρου, ο Λάμπρου, άμα δαρθεί στην Ελλάδα, μπορεί να βγάλει μάτια. Μπορεί έτσι να βγάλει, γιατί όταν βάζει 6-7 γκολ στον Πανιόνιο, γιατί βγάλει 14 εδώ. Ναι, σωστά. Που θα έχει, γιατί στον Πανιόνιο το 80% αμήνεσαι και ένα 20% επιτίθεσαι. Εδώ πέρα το 80% επιτίθεσαι. Ο Γιαννούλης πιστεύω ότι εάν κάνει ένα ακόμα ίδιο πρωτάθλημα. Ήταν πολύ τιμή αυτό που κάνατε και τον αφήσατε. Έτσι. Πολύ τιμή. Τον επόμενο πολύ παλικαρίσια είναι... αυτή. Παρόλο που το χρειαζόμαστε, η ομάδα αυτή μας έδωσε 10 βαθμούς σε πέρσι. Ναι. Όχι, κάνανε φοβερό πρωτάθλημα και τρεις. Και τρεις. Ο Χατζησαΐας τώρα το παιδί, ίσως σύμφωνα με τους ανθρώπους που ασχολούνται με την ομάδα, να μην ταιριάζει, γιατί έχουμε ήδη 4 παίκτες. Έτσι, δηλαδή μέσα στους Κρέσπου, Μαλεζά και Βαρέλα ήρθε και ο Χατσερίδης. Αλλά το παιδί μπορεί να πάει και να παίξει. Εγώ πάντως να πω και τη γνώμη μου, εάν ήμουν εγώ ο Δημοκράτης ο Παπαδόπουλος, θα έκανε εισήγηση να είναι ο τρίτος κατά σειρά το παιδί αυτό, διότι έχει πολλά προσόντα. Τώρα, άλλοι ξέρουν, Κρέσπι, Μέσπι, εκεί Μαλεζάς. Ξέρεις τι, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται μέρα νύχτα με την ομάδα. Εντάξει. Έτσι, εγώ είναι αυτό λέω. Συμπάθειες. Εγώ αυτό λέω, ότι πιστεύω ότι κάτι παραπάνω ξέρουν από εμάς. Γιατί πόσες φορές. Εγώ δεν το όχι πιστεύω. Πόσες φορές. Πάντα, όχι πόσες φορές. Είμαστε στην κερκίδα και λέμε, γιατί έβαλε αυτόν, δεν έβαλε αυτόν. Γιατί βγάζει αυτόν, γιατί δεν βγάζει εκείνον. Κάτι ξέρει αυτό. Κάτι ξέρουν αυτοί. Κάτι ξέρει. Παραπάνω από εμάς. Μιστακίδης θα του δοθεί. Ταλέντο, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω, πολλούς ίσως. Τραυματισμούς βγάζει. Ίσως, ναι, ίσως. Και αυτός και ο Χάρισης. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως είδες. Επανήλθε δερμύτερος. Και μας έβαζε, δηλαδή, και ο γκολ το ναι, τέρας. Το... Έχει και... μεγάλη επιμονή. Έχει πείσμα. Και μπορεί να παίξει. Μπορεί να παίξει. Αλλά είναι πολλοί. Είναι πολλοί οι παίκτες. Γι' αυτό είναι και αυτός ένας λόγος που αυτοί που ασχολούνται πρέπει να κάνουν τις κατάλληλες επιλογές. Μήπως, Δημοκράτη, έφτασε η ώρα να κάνουμε μια δεύτερη ομάδα, ας πούμε. Το Μακεδονικό, ας πούμε, ή την Καλαμαριά. Το πέρασε από το μυαλό σας, τους... Δεν ξέρω. Όπου η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή εκεί που θα ψάχνουμε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη, ο Ζάερο, γιατί να παίζει εκεί πέρα που παίζει? Ας πω, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είχε τρεις συνεχόμενες θλάσεις επί τούτο όταν ήρθε ο Ζάερο. Πιστεύω ότι έχει θέση, αλλά δεν ξέρω τώρα από εκεί και πέρα. Ο Μακ θα μείνει? Ο Μακ ακόμα αυτή τη στιγμή είναι μετέωρος. Έχει πει ο Μίχελς ότι είναι στα πλάνα μας. Θα δούμε. Δεν έχουμε ακόμα, δεν ξέρουμε. Πρέπει να δοθούν κάποια χρήματα στη Zenith. Τα χρήματα αυτά, αν δεν κάνω λάθος, είναι αρκετά. Βέβαια. Θέλει 2-3 εκατομμύρια σίγουρα, κανένα εκατομμύριο αυτός. Θέλει λεφτά. Ερίκε, Ουάρντα, πάρε μου και του Λάμπρου, φέρει και ένα σεντερφόρ και είσαι μια χαρά. Έχουμε και το πρόβλημα των 5 ξένων. Α. Έτσι, γιατί 5 είναι οι ξένοι που δικαιούσε να έχει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και αυτή τη στιγμή με Ενρίκε και ο Ερίκε και Ουάρντα γινόμαστε 6, ναι. Έτσι. Μάλιστα. Γινόμαστε 6. Οι άλλοι ποιοι είναι? Οι άλλοι τώρα ποιοι είναι? Ο Μάτος,
Ο Μάτος, Μαουρίτσιο. Ο Βαρέλα. Τώρα ξέρεις με αυτούς τους κοινοτικούς και ενώ είναι Βραζιλιάνοι, είναι Αργεντίνοι και. Ο Ερκατουρί μπορεί να είναι. Αυτοί οι δύο. Πολλοί έχουν κοινοτικό διαβατήριο. Πολλοί τώρα ποιοι από αυτούς. Μάλιστα. Οπότε πηγαίνουμε. Ωραία. Τι γίνεται με το Ρέι, θα το κοιτάξει. Ωραία. Θα δούμε τώρα. Είναι πολυτέλεια να έχεις ένα τέτοιο τερματοφύλακα στον πάγκο. Αλλά και από, την άλλη δεν μπορείς να βγάλεις τον Πασχαλάκη, ο οποίος βγάζει μάτια. Όχι, ρε, πιο Πασχαλάκη. Έτσι. Τελείωσε. Εκεί είναι δεύτερος τερματοφύλακας. Εκεί έχεις σιγουριά στη θέση τερματοφύλακα πλέον. Αποκτήσαμε μετά από χρόνια, μετά δεν ξέρω ποιον, από το Φούκι. Από το Φούκι. Από το Ντεκ. Ντεκ ακόμα πιο παλιά. Ο Ντεκ ήρθε ένα χρόνο. Ναι. Όλο ναι. Και έπαιξε. Καλά, ο Φούκι άφησε εποχή. Ο Φούκι άφησε εποχή, ήταν πολύ καλός τερματοφύλακας. Ναι. Και, ναι. Και ψύχρεμος, αλλά εγώ ήθελα κάτι παραπάνω. Σου ήθελα το Σαργκάνη ή τον Κελεσίδη, ο οποίος Κελεσίδης έφτασε κάτω από τα γραφεία της Βασιλής Σοφίας, πώς λεγόταν. Ναι, Βασιλής Σοφίας. Έρχεται να υπογράψει τον ΠΑΟΚ επί Παντελάκη. Ναι. Και φτάνει το ταξί, μεταξύ ήρθε από τα Σέρας, κάτω από το γήπεδο, και εκεί φίλος Ερέος του αυτού έχει πάρει φίλο ταξιτζή στη Θεσσαλονίκη και τον περιμένει από κάτω και του λέει μην ανεβαίνεις, πάρε τηλέφωνο στη διοίκηση. Τι έχει γίνει? Είχε φέρει ο Ολυμπιακός σαν πολέτη. Ναι. Πολλά τότε με τον Άλτσιμπαρ, τον Πολέτη και τα λοιπά. Τον Ιβ, τον Αργυρούδη. Τον είδαν ότι είναι μισοπόδι, ας πούμε, πάνω στην αυτήρα που κάνανε την προετοιμασία. Και ξαφνικά δεν είχαν τερματοφύλακα. Και τη στιγμή που έρχεται ο Κελεσίδης να ανεβεί πάνω να υπογράψει, τον περίμενε από κάτω άνθρωπος, γιατί δεν υπήρχε τα κινητά τότε. Ναι, ναι, ναι. Και πώς έγινε με τον Βασιλάκο που αντί ο ταξιτζής να τον πάει στο Χαριλάο, τον έφερε στην Τούμπα. Έλα, του λέει, τώρα που πας εκεί, λέει, πού είναι τώρα, του λέει. Α, έτσι. Έτσι. Μάλιστα. Και έτσι χάσαμε τον. Καλώς τον φύλακας, πολύ καλός. Ο Κελεσίδης. Λοιπόν, από τότε πέρασε ο Χατζιωάννου Αυτιάς. Ναι. Καλός τερματοφύλακας, είχε κάποια προβλήματα με τη μέση του, αλλά ήταν καλός. Ο Στέφας. Mm-hmm. Δώσε χωρές τον αναπτύξει. Και τους δύο. Και ο Χατζιαντώνιο, ο Χατζιωάννου, ναι. Μετά μεγάλο τερματοφύλακα ποτέ δεν είχε ο ΠΑΟΚ. Έτσι μεγάλο να πήρε, παιδί μου. Κούδα είχε, Σαράφη είχε, Σέντερ Φορ είχε, Δημόπουλου είχε. Κανένα λε, Σύμπα. Όχι. Όχι έτσι. Όχι. Όχι. Άμα τα δεις τα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο κάτι Αργυρίου, κάτι αυτού. Κάτι... Εκείνος που πήγε πάρα πολύ καλά στον ΠΑΟΚ ήταν ο Χαλκιάς. Αλλά είχε και τρομερή άμυνα από πίσω, έτσι. Ήταν εποχή τότε Κοντρέρας. Και ήρθε και μεγάλος, έκανε και τα αυτά του. Και εκείνος είχε φάει με σταγονόμετρο. Είχε φάει γκολ. Ενώ είχε κάνει κακές χρονιές τις προηγούμενες, σε εμάς πήγε πάρα πολύ καλά. Ναι. Έκανε μια χρονιά φανταστική. Είχε και του Τσιρίλου μπροστά, είχε, με τον Κοντρέρας. Είχε πολύ πράγμα. Πώς το λέγανε, έναν με μια κοτσίδα, έναν. Ολιβάρες. Όχι, όχι, όχι. Ένα center back, έναν. Αργεντίνος ήταν, Ουρουγουανός ήταν κάπου, έκανε και μια μανούρα. Κατεβήκαν με τον Τσιρίλο και πλακώσαν κάτι, πλακωθήκαν με κάτι στη Λάρισα. Μπιζέρα. Α, ο Μπιζέρα. Ο Μπιζέρας. Φέρε μου ένα τέτοιο, τέτοιο τέλο. Και να. Με Πρίγιοβιτς, αν τυχόν ας πούμε, υπάρξει μεγάλο αυτό. Κοίταξε, αν υπάρχει η ρήτρα, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Η ρήτρα είναι 10 εκατομμύρια. Ναι. Έτσι. Να είναι υγιές το παιδί, να κάνει καλό πρωτάθλημα, καλό τουρνουά στο παγκόσμιο και θα δούμε. Εμείς έχω την εντύπωση ότι τον θέλουμε για την ομάδα μας. Από εκεί και πέρα, τώρα, αν υπάρξει μια μεγάλη πρόταση από το εξωτερικό, της τάξης αυτή που σου είπα και όχι λιγότερο. Θα δει η ομάδα και θα αποφασίσει. Μάλιστα. Για τον Πέλκα που ακούγονται κάτι από την Τουρκία, κάτι αυτά και τα λοιπά. Δεν υπάρχει για φέτος τίποτα. Ο Πέλκας το δήλωσε και ο Γιώργος ότι είναι παίκτης της ομάδας μας, δεν υπάρχει περίπτωση. Ας παίξει φέτος και κανείς από εμάς δεν θα του κόψει. Να κάνει μια πρωταθληματάρα, να φέρει το πρωτάθλημα ξανά στη Θεσσαλονίκη. Να το χορτάσουμε. Ναι, τον αγαπάμε. Γιατί ας πούμε παραδείγματος χάρη το Βιερίνια δεν το χορτάσαμε. Ναι. Και δες τον τώρα που ήρθε, ας πούμε, με τι αγάπη γύρισε πίσω. Στο ντοκιμαντέρ τον άκουσα, ήταν καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Παοκτσίδικα μιλούσε. Έχει αρχείο. Είναι παοκτσίδικα. Όχι, παοκτσίδικα. Αγάπησε τη Θεσσαλονίκη. Που παντρέψαμε, έκανε παιδί στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε τραυματίας Ακάτης. Τρώει και από εκείνο το τέρας που είχε ο Άρης τότε, μετά τον πήραμε εμείς στο Βιτόλο. Τον ξανατραυματίζει.
Και έτσι μας τον έδωσαν οι Πορτογάλοι. Πού να έπαιρνε στο Βιερίνι. Ναι. Και... ήρθε τραυματίας με το που έγινε καλά, τρώει την κλωτσιά στο Χαριλάου από τον... το Βιτόλο. Από το Βιτόλο, ξανατραυματίζεται, μένει 3-4 μήνες έξω και εκεί πάνω τον πήραμε. Αυτό εκτίμησε ο Βιερίνια, που τον αναστήσαμε. Που αγαπάει πολύ την ομάδα. Και εμείς τον αγαπάμε, τον Αντζελίνο. Και εμείς τον αγαπάμε. Είναι ένα κομμάτι από εμάς ο Αντζελίνο και όλοι χαιρόμαστε. Έκανε φοβερό πρωτάθλημα φέτος. Πέσουμε το Σταφυλίδη, δεν το χάρηκαμε. Θα το χαρούμε. Ίσως. Καλά, όταν θα έρθει η ώρα, ίσως. Εδώ θα γυρίσει. Τον έχει και το γουστάρι και ο Ιβάν. Με τον Κυριάκο γίνεται κάτι, έγινε κάτι, θα κοίταξε, γίνει κάτι. Με τον Κυριάκο ασχολήθηκε ο Γιώργος, ίσως γίνει στο μέλλον. Μάλιστα. Θέλει αυτός, αλλά ακόμα είναι και μικρός, 27. Ποιος δεν είναι παοκτσής ή ποιος δεν θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει κάποιος που δεν θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Καταρχήν, το μεγάλο προσόν του ΠΑΟΚ είναι το εξής, ότι οποιοδήποτε φεύγει από τον ΠΑΟΚ, φεύγει με καλές αναμνήσεις. Φεύγει έχοντας τον ΠΑΟΚ στην καρδιά του. Θυμάσαι τον Μουσλίμοβιτς. Ναι. Εδώ, μια φορά ΠΑΟΚ, για πάντα ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει, άμα κάτσουμε και σκεφτούμε ποιοι παίκτες όλοι αγαπάνε. Βλέπεις σε άλλες ομάδες γύρω-γύρω που φεύγουν με τις χειρότερες αναμνήσεις. Δεν πληρώνονται προσφυγές, τους κάνουν νούμερα κτλ. Σε εμάς όλοι φεύγουν και όλοι στα Facebook και στα Twitter γράφουν τα καλύτερα λόγια. Γίνονται παοκτσίδες μέσα τους. Είμαστε αγαπησιάρικη ομάδα. Είμαστε ωραίοι. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Happy End. Το νέο καινοτόμο προϊόν. Από φωτικά δραστικά συστατικά που αντιμετωπίζει με ασφάλεια και χωρίς παρενέργειες το πρόβλημα εκατομμυρίων αντρών που έχουν. Προσφέροντάς τους μια ευτυχισμένη σεξουαλική ζωή γεμάτη αυτοπεποίθηση. Ενισχύει την στήση, αυξάνει την τεστοστερόνη. Ζαγοράκι, σε κάναμε μια χαψιά. Δρά απευθείας στα κέντρα διέγερσης του αντρικού οργανισμού και περιέχει φυτικά συστατικά που ενισχύουν τη σεξουαλική μας δραστηριότητα και επιθυμία. Αποκτήστε το με τον πλέον διακριτικό τρόπο. Να σας πω κάτι. Πολλοί από εμάς φοβούνται, ντρέπονται. Δεν είναι κάτι που θα πρέπει να μας προξενεί πρόβλημα. Όπως πονάει το δόντι σου και παίρνεις ένα παυσίφωνο, όπως πονάει το στομάχι σου και παίρνεις ένα μαλόξ, όπως πονάει το κεφάλι σου και παίρνεις ένα χάπι για να σε... να σε καταπνάσει κάπως τον πόνο, έτσι και όταν υπάρχουν κάποια θέματα που λείπουν από τον οργανισμό, με το φυτικό αυτό παρασκεύασμα που λέγεται Happy End μπορούμε να το τσακίσουμε. Αποκτήσε το, αλλά αν έχει κάποιος πρόβλημα, διακριτικά, ακόμα και ανώνυμα, μέσω του site www.happyend.gr. 2315 500 000, και το διαμάντι της Ολύμπου, Ολύμπου 23, το κομμωτήριο της κυρίας Σέφης. Αστα τα μαλάκια σου ανακατωμένα. Γιατί να τα αφήσει ανακατεμένα, το κομμωτήριο Έφη μπορεί να ανανεώσει το στυλ και να δώσει νέο αέρα στα μαλλιά σου. Κομμωτήριο Έφη. Κούρεμα ανδρικό, γυναικείο και παιδικό με 5 ευρώ. Βαφή και αντάβιες από 10 ευρώ. Όμπρε από 10 ευρώ. Μπαλαγιάζ από 10 ευρώ. Και μασάζ κεφαλής με θεραπεία ενυδάτωσης 5 ευρώ από το έμπειρο προσωπικό και πάντα με τα κορυφαία γερμανικά προϊόντα. Σβάτσκοφ. Κομμωτήριο Έφη, Ολύμπου 23, στο κέντρο της πόλης. Τηλέφωνο 2310 515 017. Δεν κλείνουμε σήμερα τα μαγαζιά. Όχι! Δεν με ακούω, γιατί δεν με ακούω. Δηλαδή τη μουσική την ακούω, τη φωνή μου δεν ακούω. Δεν κοιτάει, χαμογελάστε όσο Γιάννη Ζάτς. Ναι, αλλάζουμε ακουστικά. Αλλάζουμε ακουστικά. Πού το έχουμε το μαγαζί, κύριε Δημοκράτη, ακριβώς? Βαλαρίτου.
Δεν το κλείνουμε σήμερα, να ξέρετε. Σήμερα είμαστε. Δεν κλείνουμε, είμαστε ανοιχτά μέχρι το βράδυ. Κύριοι, μέχρι το βράδυ μπορείτε να πάτε στο κατάστημα του Δημοκράτη Παπαδόπουλου και να ψωνίστε. Γιατί? Γιατί εκείνοι οι εργαζόμενοι, τους οποίους θα πληρώσουμε υπερορίες, φτάνει να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο του ΠΑΟ και για τα άλλα αθλήματα, όχι μόνο το ποδόσφαιρο. Βόλεϊ, χάντμπολ. Για την πλατιά βάση του αθλητισμού, όπως λέμε, τον αεραστεχνικό αθλητισμό. Τα 21 αθλήματα. Και τα δηλαδή. Τμήματα αυτά, ναι, που ο αεραστέχνης έτσι έχει αγκαλιάσει και προσπαθεί κάθε χρονιά να τα αναπτύξει όλο ένα και περισσότερο. 5.000 παιδιά, αποστολία. Βόλεϊ κάναμε τον Μπαμ. Τζούριτς. Μιλάμε καλύτερη μεταγραφή. Σέντερφορ της Εθνικής Ελλάδος. Όλων. Διαγώνιος, ναι. Το αντίστοιχο σέντερφορ, ναι. Τι, νομίζω η μεγαλύτερη μεταγραφή. Έλληνα παίκτη που ήρθε ποτέ σε ελληνική ομάδα από το εξωτερικό. Ο ΠΑΟΚ έχει φέρει και άλλες παικτάρες. Έχει φέρει τον Ντάντε, έχει φέρει τον Γκόμες. Κάτι κουβαλούσε. Μιλάμε, έχει φέρει τον Σεπέδα, έχει φέρει τον Χιμένεθ. Έχει φέρει πολύ μεγάλους παίκτες. Αλλά νομίζω ο Τζούριτς είναι το μπαμ αυτή τη στιγμή των μεταγραφών στην Ελλάδα. Και όχι μόνο, έρχεται ο Φιλίπποφ. Έρχεται, κλείσανε πάλι ο Τακουρίδης και οι υπόλοιποι οι Έλληνες, ο Τερζής. Οπότε ο κορμός παραμένει ο ίδιος. Μια ομάδα που φέτος κατέκτησε το κύπελο, έτσι. Η ομάδα κατέκτησε το κύπελο. Νομίζω ότι και φέτος η ομάδα θα πρωταγωνιστήσει και θα επανέλθει πάλι στους τίτλους όσον αφορά το πρωτάθλημα. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν θα στο ρωτούσα αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρω ότι... ή μάλλον δεν ξέρω, αλλά δεν θα στο ρωτούσα. Η αποστολή όμως με έπιασε έξω και μου λέει, ρώτα το σε παρακαλώ. Λέει, δεν θέλω να το ρωτήσω εγώ. Λέω, ρε Αποστολή, αναφέρει σε δύσκολη θέση γιατί και οι δύο είναι φίλοι μου. Λέει, εσένα λέει, είναι φίλοι σου, αλλά εμένα με πιάνουν οι μαθητές μου. Έτσι, μπράβο. Βάλω και με έχουν ζαλίσει το κοζανίτικο πανέμορφο κεφάλι μου ότι ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος και ο πρόεδρος, πώς λέγεται... Πρόεδρος? Του Βόλεϊ. Τσαλόπουλος. Ο Τσαλόπουλος λέει είναι σκοτωμένοι, δεν μιλούνται. Τους λέω ρε εσύ. Γιατί ρε Αποστολή, δεν μου το έλεγες έξω, ρώτησε τους, ρώτησε. Τι να πω εγώ τώρα. Αυτή είναι φίλη 50 χρόνια, λέω. Είναι δυνατό να μην. Όχι, λέει, ρώτησε το, λέει γιατί. Ανησυχούν. Ανησυχούν. Οι φίλοι του Βόλεϊ. Πού κυκλοφορεί αυτό? Δηλαδή να είμαι σκοτωμένος με τον μαλωμένη, Αντώνη. Μαλωμένη, για ποιο λόγο? Υπάρχει κάποιο λόγο που μπορεί να είμαστε μαλωμένοι? Νομίζω ότι είναι ένας παπάς αυτός, παπάς, να μιλήσουμε λίγο με τη λέγεται την Παοκτσίδη και διάλεκτο. Μα 40 χρόνια φίλοι τώρα με τον... Μπορεί και παραπάνω. Μπορεί και με τον Αντώνη. Να, μα πώς... όχι, δεν υπάρχει κάποιο να πούμε ότι κάτι έγινε. Πρώτη φορά τ' άκουσες? Πρώτη αυτό. Φορά. Ναι. Ναι. Τόσο πολύ δηλαδή. Και αν έχουμε κάτι δηλαδή να μου πείτε, να μου το πείτε. Όχι, για να λυθεί τίποτα, κάποια παρεξήγηση. Είχε... καμία, τίποτα απολύτως. Ίσως επειδή έκανα κάποιες δηλώσεις όσον αφορά τον Αγκάμες, ο οποίος Αγκάμες ήταν κλεισμένος να έρθει το χειμώνα. Μάλιστα. Να έρθει στον ΠΑΟΚ, οπότε να πάρουμε τον double φέτος. Και δεν τον ήθελε ο προπονητής. Μάλιστα. Και το είπα εγώ αυτό σε μια ραδιοφωνική μου συνέντευξη, ότι θέλαμε και με δικαίωσε ο Αγκάμες, γιατί μετά από ένα μήνα περίπου έκανε συνέντευξη στο Έθνος και το είπε αυτό το πράγμα, ότι πραγματικά είχα κλείσει στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν με ήθελε ο προπονητής, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Ορίστε, ρε, δεν ξέρω, αν είναι... δεν ξέρω αν, είναι... αν είναι αυτό, αλλά δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Τζαλόπουλο ούτε μία στο εκατομμύριο. Καλό παιδί. Είμαστε αγαπημένοι, τι... μόνο καλό παιδί. Μόνο καλό παιδί. Ματώνει για τον ΠΑΟΚ, ασχολείται πάρα πολλές ώρες με το βόλεϊ του ΠΑΟΚ, αγαπάει το σωματείο, είναι ερωτευμένος με την ομάδα. Δηλαδή χάνει η ομάδα και είναι ράκος. Και σας είδα εκεί πλάι-πλάι να διαμαρτύρεσαι τον τελευταίο αγώνα με τον Ολυμπιακό εκεί στο Κάγκελο. Τι είχε γίνει? Πάλι στο Κάγκελο μας είδες. Σε είδα και σένα και τον Τζαλόπουλο. Και όταν μου το είπε η Αποστολή. Άρα πώς, ναι, αφού. Ότι οι μαθητές λένε ότι είναι παρεξηγημένοι και ξέρω, λέει η Αποστολή, έτσι λέω. Δίπλα-δίπλα. Και όχι τίποτα άλλο. Ήμουνα και στο γήπεδο. Με τους μαθητές. Σε αυτό το μάτς δεν ήσουν. Μη λέτε τέτοια. Στο προηγούμενο ήσουν. Ναι, εντάξει, αλλά έτσι τα πείδαμε γιατί είχαν βάσει και φωτογραφίες. Πού είχαν... να ξέρει ο κόσμος. Πάντως νομίζω ότι διευκρίνησε το θέμα αυτό. Ότι ναι, ρε, εντάξει, τελείωσε. Δεν υπάρχει τώρα, κανένα, μα κανένα. Ούτε έγινε κάτι και να έχει λυθεί κάποια παρεξήγηση. Δεν έγινε ποτέ. Η δική σας αναφορά ήταν σχετικά με τον συγκεκριμένο αθλητή. Αναφορικά το είπατε. Ότι ναι, θέλαμε αυτόν τον αθλητή, αλλά δεν τον ήθελε ο προπονητής. Αλλά στηρίζει παρόλα αυτά και ο αεραστέχνης και ο πρόεδρος τον προπονητή.
στις επιλογές του, οπότε δεν υπήρξε κάποια παρεξήγηση. Τι να κάνει, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Το στηρίζει. Που για μένα θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Αλλά τέλος πάντων, ξέρει. Είναι ένας αέναος πόλεμος αυτός με τον κύριο Δημοκράτη. Εγώ να του λέω ότι ο προπονητής πρέπει να αποφασίζει για τους αθλητές και εκείνος να μου λέει ότι γύρω-γύρω έχουμε λόγο. Να αποφασίζει τι, να αποφασίζει το πώς θα στείνει την ομάδα. Αυτό ναι. Και ποια εργαλεία θέλει να χρησιμοποιήσει. Αν πώς θα στήσω την ομάδα με εργαλεία που θα μου φέρουν οι άλλοι, εγώ θα αποφασίσω. Τι είδους εργαλεία, τον Αγκάμεζ, ας πούμε. Τέτοια εργαλεία. Δεν θα σε ρωτήσω. Ένα σοβαρό παράγοντα, δεν έχει κάνει παράγοντα. Για να φέρω τον Τζούριτς, για να φέρω τον Φιλίποφ, να φέρω τέτοιου κορυφαίου αθλητέ. Τι να μου πει ο προπονητή ότι δεν του θέλει. Να σου πω ένα παράδειγμα από στο Λίγκ. Και οι παράγοντε να καλύπτουν τα κενά. Να σου πω ένα, γιατί έχω κάνει και παράγοντα. Ένα παράδειγμα το οποίο σίγουρα θα το θυμάται ο Δημοκράτη. Ο Βεζιρτζή έκανε πρόταση να φέρει τον Γκάλι. Ελεύθερο ο Γκάλι από τον Άρη. Και ο Ιβκοβιτς, πες την ιστορία. Ο Ιβκοβιτς είπε όχι, δεν θέλω τέτοιο παίκτη στον... γιατί θα μου χαλάσει τις ισορροπίες. Και δεν ήρθε ο Γκάλι στον ΠΑΟΚ, θα άλλαζε όλη η ιστορία σίγουρα τότε. Έτσι. Και πήγε στον Παναθηναϊκό. Και όχι μόνο δεν δυναμώσαμε εμείς, αλλά δυνάμωσε ο Παναθηναϊκός. Τι πένιζεστε, κύριε, ότι φοβόταν να μην επισκιαστεί από τον αθλητή. Όχι, συμβαίνουν και κάτι τέτοιο. Πολλές φορές οι προπονητές είναι ξεροκέφαλοι. Και ο παράγοντας. Και όταν λέμε παράγοντα στο στυλ του Δημοκράτη που έχει φάει τη ζωή του στα αριστερικά τμήματα, μην βλέπει τώρα που έγινε μούρη τα τελευταία χρόνια. Πέρασε, ξέρει από πού ο Δημοκράτη. Δεν το ξέρω από παιδάκι. Από όλα τα αριστερικά τμήματα. Γι' αυτό και έχει βάθια γνώση. Από την πολύ αγάπη. Δεν γίνεται τώρα να μου πει ο προπονητή, άμα φέρω τον Γκάλι. Άντε ρε, Ιβκοβιτς, φύγει από εδώ, θα τον έλεγα. Δεν θα φέρω τον Γκάλι επειδή δεν θε εσύ να κρατήσει ροπή. Τελικά έφυγε ο Γκάλι και δεν έφυγε ο προπονητή. Ρωτήσω εγώ το πάνω σε αυτό δεν είναι αυτά τα οποία λέμε, ακριβώς. Ήτανε μία περίπτωση αυτή όμως. Για αυτή την περίπτωση μίλησε και ο Δημοκράτης προηγούμενος. Για ένα παίκτη ο οποίος... Ο προπονητής, ξέρεις, ο προπονητής να προτείνει... Άλλαξε όλο το βιομηχανία του αθλητισμού. Ο προπονητής να προτείνει βέβαια. Ο προπονητής προτείνει. Αλλά η διοίκηση αποφασίζει ποιος θα πάρει. Αυτό έχει να κάνει και με τον μπάτζετ, με το πόσο μπορεί να προσφέρει. Ακριβώς. Ό,τι και να θέλει ένα προπονητή, αν δεν μπορεί να το καλύψει ο μάτι. Από τον προπονητή, ξέρει, θέλω να μου πει το ταλέντο 18 χρόνια πάνω το πάρω και αύριο να έχει υπεραξία. Τι είναι σκάουτερ προπονητή, θα τρέχει στου δρόμου να βρει ταλέντα. Αυτή είναι δουλειά του. Δεν είναι δουλειά του προπονητή. Βάμε, δεν γυρίζει, δεν ξέρει. Άλλοι άνθρωποι έχουν αυτό το ρόλο. Εκείνο θα αξιολογήσει ο προπονητή από τα παιδιά που θα δει. Ποιο είναι το ταλέντο. Είναι προπονήτρια, συνδικαλίστρια. Μπορεί να τα βγάλει πέρα. Άλλο προπονήτρια, άλλο συνδικαλίστρια. Και συνδικαλίστρια. Κοζανίτσα, τι περιμένει. Πάμε παρακάτω, αποστολία. Είπαμε για το βόλιο, θέλω και για το χάντμπολ να πούμε μερικά πράγματα, γιατί θα μας φύγει παρότι εμείς κάνουμε εδώ. Λαοθάλασσα θα έχει στο μαγαζί όταν θα φτάσει ο κύριος Δημοκράτης. Παρ' όλα αυτά, όχι, αρνείται, θα πάει να το κλείσει. Λέει. Το χάντμπολ, να αρχίσουμε με το ανδρικό το χάντμπολ πρώτα. Δεν πήγε καλά φέτος. Διότι δεν πήρε πρωτάθλημα και κύπελο. Για μας το καλά σημαίνει πρωτάθλημα και κύπελο. Ούτε στο ένα πήγαμε καλά, ούτε στο άλλο. Η ομάδα δεν έδεσε μεταξύ της. Απέναντι όμως είχε στεριά. Έτσι. Η ΑΕΚ έπαιξε τελικό Ευρώπης. Και ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ. Ναι. Η ΑΕΚ δεν ξεκίνησε έτσι. Η ΑΕΚ ξεκίνησε σαν outsider. Μάλιστα. Η ΑΕΚ Ξινή ήταν το φαβορί. Και τελικά το κατέκτησε το πρωτάθλημα. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να είναι σφήνα. Έτσι όπως σχεδιάσαμε την ομάδα. Σχεδιάσαμε για μεγάλα πράγματα, δεν βγήκε. Πιστεύω ότι φέτος γίνονται αρκετές ανακατατάξεις και ότι η ομάδα θα επανέλθει στις παλιές καλές εποχές που έπαιρνε και πρωταθλήματα και κύπελα. Στο γυναικείο hardball, φέτος ήταν η χρονιά μας, δυστυχώς αποτύχαμε. Είχαμε την καλύτερη ομάδα και για το πρωτάθλημα και για το κύπελο, αλλά η Νέα Ιωνία φαίνεται έχει άλλο μέταλλο. Στα κρίσιμα παιχνίδια φάνηκε καλύτερη από εμάς και μας κέρδισε πιο έτοιμη. Παρόλο που ξεκινήσαμε 1-0. Εγώ ένα αγώνα που είδα, κέρδισε ο ΠΑΟΚ για ένα γκολ. Ναι, είχα πάει και την είδα την γυναικεία ομάδα του Χάντμπολ. Πολύ καλή, ήταν πολύ καλή η γυναικεία ομάδα, αλλά δεν ξέρω τι συνέβη. Στην Ανδρική υπήρξαν και εξωαγωνιστικοί παράγοντες, γιατί ο πρόεδρος της ομάδας του Χάντμπολ μας μίλησε για μια συμπεριφορά των αθλητών του Ολυμπιακού που με τον έναν τον άλλο τρόπο οδήγησε και στο να χάσει η ομάδα. Τι εννοούμε, δηλαδή εξωαγωνιστική, τι όσον αφορά ποιον αγώνα. Με τον Ολυμπιακό για παράδειγμα, με η Εξινή που λέτε κι εσείς. Όχι, δεν το λέω, η Εξινή είναι. Ναι. Γιατί... Εντάξει, την έχει απορροφήσει ο Ολυμπιακός. Εξαγοράστηκε. Εξαγοράστηκε ακριβώς. Ναι.
Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι με εξωγενείς. Με μπάλες που φεύγαν στις κερκίδες σε εκείνους χρόνους. Εντάξει, αυτά. Λέει, για την τελευταία φάση έκανε παράπονο ο κύριος Πετρίδης. Όχι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Έτσι ήταν. Αν θωρακίστηκε η ομάδα, ήταν γενικότερη ερώτησή μου. Αν δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει μέσα στο γήπεδο ή αν υπήρχαν και άνθρωποι που θα μπορούσαν να τη στηρίξουν εξωγηπεδικά. Εμείς πάντως στηρίξαμε το handball, η Βεργίνα τηλεόραση. Ναι, σωστά, σωστά. Ήταν ο χρυσός χορηγός, ναι, ονομαστικός κιόλας. Γι' αυτό και λέγεται handball Βεργίνα Πάου. Έτσι λέγεται. Ίσως χρειαστεί στο μέλλον να θωρακίσουμε περισσότερο την ομάδα, διότι πάμε πάλι στο κατεστημένο της Αθήνας το γνωστό, ότι είναι τελείως διαφορετικά όταν παίζεις στα γήπεδα εκεί και τελείως διαφορετικά όταν παίζεις εδώ. Να φανταστείτε ότι θέλαμε να κάνουμε ένα παιχνίδι στον Εύωσμο, στον αγώνα με τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά. Αυτό και νομίζω με την ΑΕΚ, αυτό ήταν η ΑΕΚ, και έγινε να έχει περισσότερο κόσμο και δυστυχώς από, από τη μια αστυνομία, από την άλλη ο Δήμος εκεί, δεν ξέρω ποιος, κατόρθωσαν και δεν έγινε το παιχνίδι τελικά στον Εύωσμο. Ενώ στην Αθήνα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, με ένα τηλέφωνο λύνονται τα πάντα. Εδώ είμαστε πολύ πίσω σε τέτοια θέματα, δεν ευθυνόμαστε μόνο εμείς, ευθύνεται και και οι παράγοντες οι διάφοροι εδώ στην Θεσσαλονίκη, είτε αυτό λέγεται αστυνομία, είτε λέγεται ΕΑΚ γηπέδων κτλ. Είχε κόσμο πάντως. Δεν ενισχύουν την προσπάθεια. Δυστυχώς έπρεπε να την διευκολύνουν και να την ενισχύουν την προσπάθεια όλοι αυτοί, αλλά είχε τον κόσμο το handball. Εντάξει, έχει ένα σταθερό κόσμο. Νομίζω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και η εξαγορά του ΙΕΚΑΛΦΑ που ήταν πρώτη ομάδα πρωταγωνιστούς από πέρυσι και όλα από τον Ολυμπιακό, και αυτό ακόμα πιο πολύ ενίσχυσε τη διάθεση του παοξίδικου λαού να στηρίξει την ομάδα του handball κόντρα στα χρώματα, κόντρα στη γενικότερη ομάδα που λέγεται Ολυμπιακός. Έτσι, νομίζω ότι στείλουμε μια καλή ομάδα τώρα από ό,τι μου λέει ο Γρηγόρης ο Πετρίδης. Θα τη δούμε. Ένας εργάτης πραγματικός ο Γρηγόρης. Πολλά χρόνια το ξέρει καλά και το handball. Καλό παιδί. Το ξέρει καλά το handball, είναι από τους πολύ καλούς συνεργάτες μας. Γυναικείο ποδόσφαιρο. Ίδια γεύση. Πρωταθλητέ ξανά. Κυπελούχοι δεν μπορεί να ήμασταν, γιατί δεν έγινε κύπελο και εκεί κυπελούχοι θα ήμασταν. Παρόλο που είχαμε πολλά προβλήματα φέτος, ήταν μια μεταβατική περίοδος, γιατί συνέβησαν κάποια θέματα και η ομάδα αποσυντονίστηκε, βραχυκυκλώθηκε. Έγινε ένα λάθος στο εξωτερικό, δηλώσαν έναν άλλο παίκτη. Άλλη παίκτρια, ναι. Άλλη παίκτρια, ναι. Δηλώσαμε άλλη παίκτρια. Ήταν πραγματικά μια γκάφα αυτή η οποία έγινε. Και δεν έχουμε δικαίωμα να παίξουμε στο Champions League. Για μια χρονιά. Παρόλο που βγήκαμε δηλαδή πρωταθλητέ και φέτος, το 13ο πρωτάθλημα, δεν θα παίξουμε φέτος. Θα παίξει άλλη ομάδα. Θα παίξει η Καρδίτσα, η οποία βγήκε δεύτερη. Μάλιστα. Να, μια χρυσή ευκαιρία για την Καρδίτσα. Γιώργος Προύσαλης. Πολλά χρόνια. Εντάξει, είναι θρύλος του γυναικείου. Θρύλος του γυναικείου ποδοσφαίρου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έστησε αυτή την ομάδα και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κατακτήσει τα 12 από τα 13 πρωταθλήματα και τα 8 κύπελα τα οποία έχουμε πάρει. Όσες φορές έχει γίνει δηλαδή το... Χρεώθηκε όμως το τελευταίο λάθος και νομίζω αδική τεράστια προσφορά. Δεν ξέρω αν αδικείται ή όχι. Η τεράστια προσφορά του αναγνωρίζεται 100% από την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Αλλά πρέπει να σε τέτοια θέματα να είσαι αμήλικτος. Από τη στιγμή που γίνεται ένα τέτοιο τεράστιο λάθος, από όπου και αν γίνεται, πρέπει να παίρνεις σαν διοίκηση τις κατάλληλες αποφάσεις. Και η απόφαση η δικιά μας ήταν αυτή, ότι έπρεπε να σταματήσει. Διότι τέτοιο λάθος δεν συγχωρείται όσον αφορά το αθλητικό μέρος, έτσι. Το ανθρώπινο και το ΠΑΟΚτσίδικο δεν το συζητάμε. Ο Προύσαλης θα είναι και παραμένει στην οικογένεια του ΠΑΟΚ με πάρα πολύ μεγάλη προσφορά. Όσον αφορά το γυναικείο ποδόσφαιρο. Βεβαίως. Τα έχουμε ξαναπεί ο Φέρ και θα ήταν άδικο να μην αναφερθούμε και σε αυτό. Βλέπετε, είμαι ήρεμη σήμερα. Άλλες φορές έχω πιο περισσότερο πάθος να υποστηρίζω τις απόψεις μου. Απομακρύνθηκε και ο προπονητής. Βέβαια, γιατί όσοι αγαπάνε τον αθλητισμό, μόνο έτσι μπορούν να βοηθήσουν. Ωραία. Απομακρύνθηκε και ο προπονητής όμως παράλληλα. Ένας προπονητής που σύμφωνα με την δική σας άποψη και πολλών άλλων, έδωσε πολλά στην ομάδα. Είχε το υπόβαθρο της γνώσης δηλαδή. Έδωσε. Πήρε το πρωτάθλημα, το. Και το κύπελο πέρυσι.
double πέρυσι. Ναι. Φυσικά έδωσε. Ήταν ένας πολύ καλός προπονητής, αλλά χρεώθηκε και αυτός μαζί με τον Γιώργο, χρεώθηκε και αυτός το λάθος αυτό το οποίο έγινε. Διότι δεν μπορεί το λάθος να το χρεωθεί ένας, το χρεώνονται όλοι οι υπεύθυνοι της ομάδας και οι υπεύθυνοι της ομάδας ήταν αυτοί οι δύο. Σύμφωνα με τον ίδιο πάντως, επειδή το έψαξα και αργότερα από μια κουβέντα που είχαμε έτσι εκτός αέρα, δεν το γνώριζε όταν έπαιζε επέκτρια. Το τι είχε δηλωθεί δηλαδή δεν το γνώριζε. Τέλος πάντων. Το έμαθε τεροχρονισμένο. Αυτό εμείς θεωρήσαμε σαν διοίκηση ότι το γνώριζε. Τώρα μπορεί να λέει, να ισχυρίζεται αυτό το οποίο θέλει. Τον άκουσα και στην συνέντευξη την οποία έδωσε. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ περιεκτική η συνέντευξη η οποία έδωσε. Είπε τα πράγματα σχεδόν όπως ήταν. Απλώς εμείς σαν διοίκηση του ΠΑΟΚ και παίρνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί, ότι σκεφτήκαμε ότι πρέπει αυτοί οι δύο άνθρωποι να αποχωρήσουν από την ομάδα. Πάντως το γυναικείο ποδόσφαιρο νομίζω ότι θα αναπτυχθεί πολύ στο μέλλον και στην Ευρώπη φαίνεται ότι ενισχύονται όλο ένα και περισσότερο οι ομάδες, οι γυναίκες ξεπερνούν το ταμπού του ότι είναι ένα ανδροκρατούμενο άθλημα, ένας ανδροκρατούμενος χώρος και όλο ένα και πιο πολλά κοριτσάκια από τις οικογένειές τους πηγαίνουν σε ακαδημίες να ασχοληθούν με αυτό. Μα στην Ευρώπη ότι το ποδόσφαιρο το γυναικείο ανθεί. Πάρα πολύ. Έτσι. Και είναι ένας χώρος στον οποίο θα μπορούσε κανείς να επενδύσει, αισθάνομαι, και χορηγικά. Και πιστεύω ότι αν λίγο περισσότερο ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης έριχνε το βλέμμα του σε μια ομάδα που πρωταγωνιστεί τόσα χρόνια. Νομίζω ότι θα μπορούσε πραγματικά να της δώσει ανάσα. Νομίζω αναγκαστικά θα γίνει αυτό σε 1-2 χρόνια. Γιατί θεωρώ ότι πολύ πιο εύκολα μπορεί να πάρει. Θα αναλάβουν οι ΠΑΕ τις γυναικές ομάδες. Ναι, έτσι. Αισθάνομαι ότι όταν μια ομάδα τόσα χρόνια παίζει Champions League, είναι πολύ πιο εύκολο να φτάσει σε έναν πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό τίτλο, εάν πραγματικά ενισχυθεί. Δηλαδή χρηματοδοτηθεί όπως θα πρέπει, έρθουν κάποιες αθλήτριες που θα μπορούσαν σε σχέση με μια ανδρική ομάδα. Των δικών μας, της δικιάς μας ομάδας, του εξωτερικού, πολύ μεγάλη. Τα budget όμως είναι τεράστια στο εξωτερικό. Ναι. Και ίσως αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Ναι. Τα χρήματα που επενδύονται στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Εκεί. Φανταστείτε πόσο μεγάλο τίτλο θα ήταν για την ομάδα του ΠΑΟΚ να έρθει ένα ευρωπαϊκό τίτλο, ακόμα και ένα τμήμα του γυναικείου. Εκεί οι ομάδες ανήκουν στις ανδρικές ομάδες. Δεν είναι όπως αυτό είναι μια είδηση που μας είναι εδώ, θέλω να το ακούσω. Αλλά είναι σίγουρο ότι πολύ σύντομα οι ΠΑΕ θα είναι αναγκασμένες να έχουν ομάδες γυναικείες. Πώς στοιχειοθετείτε αυτό, πώς αποφασίστηκε, από ποιον? Από την UEFA. Έχει ήδη αποφασιστεί? Ναι, απλώς δεν ξέρω το χρόνο πότε θα γίνει. Μάλιστα. Έχει αποφασιστεί, ναι. Μάλιστα, ναι. Ναι, αυτό θα είναι βγει από τον ερασιτεχνικό καλή αθλητισμό, πραγματικά θα επενδυθούν χρήματα στα τμήματα αυτά και εκεί πραγματικά η καλύτερη ομάδα. Υπήρχαν αποστολία, δυσκολίες, από ό,τι επειδή ξέρω το παρακολούθησες, για την έδρα του ΠΑΟΚ στην αρχή δεν μπορούσε να βρει έδρα. Τι έχει γίνει ακριβώς? Τα ξέρει καλύτερα ο κύριος Δημοκράτης. Υπήρχε πρόβλημα στο για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Για το πού θα αγωνίζονται, έγινε μια αναζήτηση από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ στα δημοτικά γήπεδα της πόλης ή τα ΕΑΚΤ που λέμε, τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης, δηλαδή αυτά τα αθλητικά κέντρα που είναι χρηματοδοτούμενα από την πολιτεία, από το κράτος, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, έχουν και κάποια ιδία έσοδα, αλλά κυρίως τα χρηματοδοτεί το κράτος, για να μπορούν να αγωνίζονται, να έχουν έδρα. Αλλά νομίζω λύθηκε. Εμείς έδρα είχαμε την Τριανδρία, το οποίο δεν είναι το γήπεδο κατάλληλο για να παίζει μια πρωταθλήτρια ομάδα. Αλλά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Νομίζω τώρα ότι το έχουμε λύσει το θέμα. Έπαιξαν και στο Καφτατζόγλιο, νομίζω, το βοηθητικό, ένα-δύο αγώνες. Μπορούμε και εκεί, αλλά μπορούμε στην περιφέρεια, για να γνωρίσουν και το γυναικείο ποδόσφαιρο και στην περιφέρεια. Από ό,τι γνωρίζω, που μου έχει πει ο κύριος Βαρδαλής, ο οποίος έχει αναλάβει τώρα το τμήμα, ότι και τα Κουφάλια και η Χαλκιδόνα έχουν προσφέρει το γήπεδό τους για να παίζει η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ σε αγώνες εκεί. Η Δημοκράτη όμως δεν είναι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για τα κορίτσια να φεύγουν εκτός πόλης. Εντάξει τώρα. Δεν μιλάω για προπόνηση, μιλάω για τους αγώνες. Μιλάω μόνο για τους αγώνες. Γιατί είναι πολύ ωραία τα γήπεδα, το χώρο είναι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω πάντως, επειδή είμαι στο τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΑΚΤ, ότι αν κάνετε ένα αίτημα για τα γήπεδα, τα ποδοσφαιρικά γήπεδα μέσα στην πόλη που διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο, στη Μικρά, σε διάφορους χώρους, τώρα που κλείνει η αγωνιστική σεζόν και θα ξεσκαρτάρουμε ποιοι είναι οι συλλογοί που συνεχίζουν. Για ποια γήπεδα δηλαδή μιλάμε? Έχει στη Μικρά σου γήπεδο που θα μπορούσε, στη Μικρά, να χρησιμοποιηθεί. Ναι. Στη Μικρά, ναι. Θα είναι ένας τρόπος να υπάρξει μια στήριξη, μια βοήθεια και υπάρχει μια συνεργασία ούτως ή άλλως με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Οπότε
Να, σας το προτείνω δημοσίως. Να το αναζητήσετε. Ναι, θα το αναζητήσω. Προκειμένου να βρεθεί άλλη μια λύση. Θα ενημερώσω τον κύριο Βαρδαλή, ναι, ότι μπορεί να γίνει και αυτό από Δευτέρα κιόλας. Να σταλθεί ένα mail ενημερωτικό για τις... Από Δευτέρα θα τον ενημερώσω. Σε σχέση με το καλεντάρι, δηλαδή, ναι, 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 τις μέρες που θα χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί. Ναι. Άλλα τμήματα, άλλα τμήματα. Τι γίνεται με τα πυγμαχικά, τι γίνεται με το Στίβο. Που τον αγαπώ πολύ γιατί είμαι στη Βίκη, ξέρετε. Ο Στίβος, μετά από 15 χρόνια, ο Γιώργος ο Κεραμιδάς φεύγει στην Γερμανία. Οπότε αυτομάτως... Για λόγους καριέρας. Ναι, για δικούς του λόγους. Οπότε αυτομάτως η θέση μένει καινή και ήδη βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις για να ετοιμάσουμε την διάδοχη κατάσταση. Μάλιστα. Έχουμε ένα φίλο που θέλει να σου κάνει μια ερώτηση. Είναι σοβαρό παιδί και φίλος της εκπομπής, οπότε θα τον είναι επώνυμος, το ξέρουμε ποιος είναι και γι' αυτό τον λόγο τον επιτρέπω. Νίκο, καλησπέρα, μόλις είδες ότι είναι η αποστολή εδώ, πήρες τηλέφωνο. Καταρχήν, καλησπέρα σε όλους σας και φυσικά και για την αποστολή και για τον κύριο Δημοκράτη Παπαδόπουλο πήρα τηλέφωνο. Επειδή τον θεωρώ έναν πάρα πολύ σοβαρό άνθρωπο και είναι χρόνια στα σπλάχνα του ΠΑΟΚ μέσα. Βέβαια, κύριε Δημοκράτη, μαζί στα Γιαννιτσά κάποτε πριν από πολλά χρόνια είχαμε έρθει σε μια κόντρα τότε που ανακοινιζόταν η Τούμπα με εκείνους τους μυστήριους που ερχόταν από την Ολυμπιακή εταιρεία για να κάνει ανανέωση την Τούμπα. Εγώ είχα πάει εκεί, παρακολουθούσα τις εργασίες, έβλεπα ότι γινόντουσαν κάποια τραγικά πράγματα για το γήπεδο. Σας έδωσα την ερώτηση τότε στα Γιαννιτσά ότι είναι η ευκαιρία η μεγάλη να ανακαινιστεί το γήπεδό μας σωστά και είδα στα μάτια σας μια πικρία τότε ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα γιατί άλλοι ήταν υπεύθυνοι, δεν είχαμε δηλαδή εμείς τον πρώτο ρόλο και τότε κατάλαβα ότι μέσα από τα μάτια σας, ας πούμε, και μέσα από την έκφρασή σας ότι πραγματικά και εσείς ήταν πολύ στεναχωρημένος. Βέβαια η αφορμή που παίρνω τηλέφωνο είναι να πω ότι δεν πρέπει να κάνουμε λάθη και να λέμε πράγματα, ας πούμε, που ακούγονται έξω ως προς τι. Μπορεί τότε να μην πάρθει και ο Γκάλης στην ομάδα μας, αλλά ο πρόεδρος στη συγκεκριμένη φάση έκανε το σωστό. Δηλαδή έπρεπε να στηρίξει τον προπονητή του. Θα μου πεις ο προπονητής μπορεί στο τέλος να κάνει λάθος. Αλλά στη συγκεκριμένη φάση έπρεπε να πάρει τη σωστή απόφαση τη δεδομένη στιγμή που ήταν να μείνει ο Ίφκοβιτς στην ομάδα και να μην έρθει ο Γκάλης. Από εκεί και πέρα, στο ποδόσφαιρο που λατρεύουμε και αγαπάμε, νομίζω ότι η θέση για τις μεταγραφές και για όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται από δύο ανθρώπους που είναι διορισμένοι για αυτό το πράγμα, δηλαδή για τον τεχνικό διευθυντή και για τον προπονητή. Οι υπόλοιποι όλοι γύρω-γύρω, οι παρατρεχάμενοι, να σου πω μέσα σε εισαγωγικά, όπως είναι οι παράγοντές μας, όπως είναι ο πρόεδρός μας ή όπως είναι, ξέρω εγώ, και ο απλός λαός μας, θα πρέπει να έχουν συμβουλευτικό ρόλο. Γιατί λοιπόν πληρώνουμε τον Μίχελ ένα κάρο λεφτά ή τον προπονητή μας, εάν δεν είναι αυτοί που θα μας φέρουν τις μεταγραφές. Τώρα βέβαια, αν ο κύριος Ιβάν Σαββίδης αποφασίσει να μας φέρει και να μας κάνει ένα δωράκι, όμως έκανε τον Μπερμπάτοφ, σίγουρα δεν θα πούμε όχι. Αλλά δεν μπορεί ο καθένας μας, ας πούμε, να πετάει και να έχει έναν αθλητή τον οποίο να απαιτεί να τον πάρει η ομάδα. Έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Ακριβώς. Γιατί προηγουμένως και με μια παρέα που ήμασταν εδώ, ίσως από λάθος, υπόθηκε ότι ο Ρουμάνος δεν έχει λόγο στις μεταγραφές. Ο Μίχελ. Ποιος είναι αυτό. Θα πρέπει να έχουν όλοι οι υπόλοιποι. Όχι βέβαια. Ο Ρουμάνος τα λέμε ο προπονητής. Ναι, βέβαια. Ο Λουτσέσκο. Όχι, αλίμονο. Δεν υπόθηκε τέτοιο πράγμα, ρε φίλε. Αντίθετα, αυτοί που θα έχουν στο ποδόσφαιρο που κάνουν τις επιλογές είναι ο προπονητής μαζί με τον Μίχελς. Αυτό είπαμε. Ο προπονητής μαζί με τον Μίχελς έχει την αρμοδιότητα να κάνει. Αυτοί προτείνουν. Αυτοί ψάχνουν και βρίσκουν και προτείνουν τους παίκτες. Ο πρόεδρος είναι αυτός ο οποίος επιλέγει, διότι δεν προτείνει έναν παίκτη. Ο Μίχελς ή ο Λουτσέσκου δεν προτείνουν ένα παίκτη, προτείνουν κάποιους και λένε σε αυτή τη θέση θέλουμε αυτούς τους παίκτες. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα της ομάδος, αυτή φέρνει στον κατάλληλο παίκτη που πιστεύεις ότι είναι μέσα στο μπάτζετ της ομάδος. Δηλαδή σε μία θέση μπορεί να πει 3-4 παίκτες και από εκεί και πέρα
στον οικονομικό τομέα ένα το θέμα και που έχεις καλύτερη πρόσβαση, διαλέγεις από αυτούς τους παίκτες και φέρνεις έναν, κατάλαβες. Επειδή είπε ο κύριος Παπαδόπουλος και εδώ έχουμε έναν βολεϊμπολικό που ξέρει το βόλεϊ καλύτερα, εγώ δεν το ξέρω τόσο καλά το άθλημα αυτό, και είπε ο κύριος ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος ότι θα φέρει παραδείγματος χάρη τον τάδε και τον τάδε αθλητή. Είναι δυνατόν, ας πούμε, να μην το δεχτεί, να πει όχι ο προπονητής? Ναι. Άμα είναι ο Γκάλης, ένας Γκάλης, δηλαδή τι θα ρωτήσω τον προπονητή? Ναι ρε παιδί μου, και το πήρανε τώρα ας πούμε οι ποδοσφαιρόφιλοι από την άλλη πλευρά που ξέρουν το ποδόσφαιρο και σου λέει δηλαδή με τον ίδιο σκηνικό και ο Ρουμάνος δεν θα πρέπει να μιλάει. Έλα, υποθέσεις κάνεις κύριε Νίκο, αδιάβαστος έφυγες. Πάμε. Όχι, όχι, δεν ισχύει αυτό. Αυτό δεν ισχύει. Τις επιλογές τις κάνει ο προπονητής, ο κύριος Λουτσέσκου, μαζί με τον κύριο Μίχελς. Δηλαδή δεν, πάντα υπό την εποπτεία του Προέδρου και του Γιώργου. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να μην δεν προτείνουν οι δύο αυτοί, να μην γίνει κάποια παρεξήγηση. Έλα, Νίκη. Μια απόφαση, στην ουσία, ναι, σας ακούω. Ναι, αγόρι μου, ναι. Πρέπει να κλείσουμε, Νίκο. Θα κλείσουμε σε ένα λεπτό. Την τελική απόφαση θα πρέπει να την παίρνουν αυτοί, γιατί είναι αυτοί οι υπεύθυνοι. Αυτό σου λέει τόση ώρα. Και θα χρεωθούν άλλωστε. Μα ούτως ή άλλως την τελική απόφαση σε όλες τις μεταγραφές, οι οποίες κατά την προσωπική μου άποψη ήταν πετυχημένες πέρυσι, οι δύο, ο κύριος Μίχελς δεν τις έκανε? Κατά ένα μεγάλο ποσοστό, ναι. Έτσι. Ναι, κατά ένα μεγάλο ποσοστό δεν μπορεί να βγαίνουν όλες οι μεταγραφές. Όταν κάποιος τεχνικός διευθυντής κάνει τόσες μεταγραφές, δεν μπορεί να βγαίνουν όλες. Κάποιες δεν θα βγουν. Σε εμάς πολύ λίγες δεν βγήκανε. Λογικό είναι. Μα γι' αυτό και εμείς δεν κάνουμε παράπονο. Το μόνο παράπονο που έχουμε από τον κύριο Μίχελ ήταν ότι μπήκε φυτευτός ο άλλος ο προπονητής, ας πούμε ο Στανόγεβιτς, ενώ αυτός είχε μια άλλη πρόταση. Ναι. Εκεί μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα φάουλ. Και αυτό, κύριε Δημοκράτη Παπαδόπουλε, οφείλετε κι εσείς να συμφωνήσετε μαζί μου, νομίζω. Μα ότι δεν εγώ ήταν σωστό έτσι πως έγινε, ήταν λίγο άκομψο για τον τεχνικό μας διευθυντή. Νίκο, εγώ μόνο να συμφωνήσω, εδώ συμφώνησε όλος ο κόσμος ότι ήταν λάθος. Και αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος ο αποκλεισμός από την Έστερσουτ και η αλλαγή του προπονητή άμεσα. Φυσικά αποδείχθηκε αυτό ότι ήταν λάθος. Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε μαζί και θα σας θέλω πάντα έτσι σε επάλξεις δυνατό και να έχετε δυνατή παρουσία στο χώρο του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Νίκο, μην καθούμε. Νίκο. Αύριο έχουμε θα είμαστε με αποστολή από νωρίς το πρωί, από τις 12 η ώρα, και σε θέλω γιατί έχουμε τεράστια συζήτηση. Έχουμε και Μουντιάλ που τρέχει. Βέβαια, έχουμε και Μουντιάλ που τρέχει. Να σε καλά, γεια σου Νίκο. Γεια σου. Μια τελευταία ερώτηση στον κύριο Παπαδόπουλο, πρέπει να φύγει. Πόσο αισιόδοξο είστε για το μέλλον, για τα τμήματα του Ερασιτέχνη? Εντάξει, για το ποδόσφαιρο τα πάτε, θα τα ξαναλέμε, θα δούμε και πώς θα πάνε οι μεταγραφές του καλοκαιριού. Για τον Ερασιτέχνη, τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να αλλάξει για να γίνει ακόμα μεγαλύτερος? Για να αλλάξει, δεν θέλει περισσότερη δουλειά βασικά, γιατί πραγματικά είμαστε ερασιτέχνες. Ο καθένας έχει τη δουλειά του, οπότε δεν μπορεί να ασχολείται μέρα νύχτα με τα τμήματα. Υπάρχει μεράκι, πολύ μεγάλο μεράκι και δουλειά από τους φόρους, οι οποίοι είναι πίσω από τις κουρτίνες, οι οποίοι δεν φαίνονται και κάνουν την περισσότερη βρώμικη δουλειά. Αυτοί είναι οι οποίοι ασχολούνται με τα τμήματα, αυτοί είναι οι οποίοι έχουν σχέση με τους γονείς, με τους αθλητές, και τρέχουν και βρίσκουν αθλητές και παίκτες, ώστε να μπορέσει αυτές οι ομάδες, μάλλον οι δικές μας, να μεγαλουργούν και να πηγαίνουν τόσο καλά όσο πηγαίνουν αυτή τη στιγμή. Άρα χρειάζεται περισσότερος επαγγελματισμός από ανθρώπους που μπορούν να γνωρίζουν και θα είναι η δουλειά τους αυτή, για να ασχολούνται. Μα η ερασιτέχνης 24 ώρες 24 ώρες, αν γίνεται. Η ερασιτέχνης αυτό σημαίνει ότι είναι κάποιοι οι οποίοι δεν εργάζονται, δεν δουλεύουν, δεν παίρνουν χρήματα από αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Θα μπορούσε να γίνει καλύτερη. Ταβάνι δεν υπάρχει όσον αφορά τα ερασιτεχνικά. Θεωρείτε ότι θα έπρεπε να περνάνε τα διαρκείας, για παράδειγμα, όπως κάνουν άλλες ομάδες της χώρας μας, μέσα από τον ερασιτέχνη, να στηρίζεται και ο ερασιτέχνης με έναν τρόπο? Όχι, 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 δεν το θεωρώ αυτό. Αν και είναι σωστό, γιατί το θα κάνουν κάλιαζε κάποιες ομάδες πιο πολύ την οικογένεια, θα έφερνε έσοδα, θα ήταν δεμένα τα μέλη. Έσοδα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, κανένα παράπονο. Νομίζω οτιδήποτε χρειαζόμαστε μας το λύνει οικονομικά ο κύριος Ιβάν Σαββίδης. Είναι κάτι που έχουμε συζητήσει και είναι πολύ μεγάλο θέμα, δεν προλαβαίνουμε τώρα, αλλά θα την κάνω την ερώτηση του και να μην είναι ανοιχτή. Σας είχα ρωτήσει εάν όμοι γένετο δεν υπήρχε Ιβάν Σαββίδης στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να υπάρχει και μια πεντακονταετία εκείνο στα παιδιά του και δείχνει την πρόθεση, την αγάπη, τη στήριξη. Είναι συναισθηματικά δεμένος με αυτή την ομάδα. Ο Ερασιτέχνης έχει φροντίσει
προκειμένου να δημιουργήσει συνθήκες επιβίωσης και αργότερα. Οι συνθήκες επιβίωσης. Στο χειρότερο δυνατό σενάριο. Έχουν να κάνουν σχέση με τα έσοδα. Έτσι, τα οποία έχει ένας σύλλογος. Αυτή τη στιγμή, με την κρίση που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και στον αθλητισμό γενικότερα, νομίζω ότι θα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα εάν δεν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι όπως είναι ο Ιβάν Σαββίδης για να στηρίξει την προσπάθεια. Σίγουρα οι ομάδες μας θα παρέμεναν, αλλά δεν θα ήταν πρωταγωνίστριες. Αυτό νομίζω είναι σίγουρο. Ότι χρειάζεται ένα δυνατό τμήμα marketing και management. Από επαγγελματίες για να δημιουργήσουν. Δεν ξέρω δρόμους. Αν αυτό μπορεί να γίνει. Έχει γίνει κατά καιρούς στην ομάδα μας, αλλά δεν είχε επιτυχία. Βάλαμε επαγγελματίες, ανθρώπους οι οποίοι θα αμείβουν το αρκετά καλά με ποσοστά, αλλά δεν μπορέσανε να μας φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, παρόλο που, επαναλαμβάνω, τα ποσοστά ήταν αρκετά μεγάλα για να μπορέσουν να έχουν ένα δέλεαρ, ένα κίνητρο για να ασχοληθούν με αυτό το οποίο τους ορίσαμε. Αλλά δεν έγινε κάποια. Θα πρέπει να αναζητήσετε άλλους ανθρώπους, νομίζω, και όχι να αφήσετε την προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι αυτό είναι ανεξάρτητο με την βοήθεια την οποία δίνει ο πρόεδρος μας, ο κ. Σαββίδης. Είναι έσοδα που τα διασφαλίζει και τα εξασφαλίζει ο ίδιος. Ακριβώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε, να ξανακάνουμε την προσπάθεια. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα εμείς να κάνουμε την προσπάθεια. Είμαστε ανοιχτοί στα πάντα. Όπως ανοιχτοί είμαστε στο να έρθουν καινούργια μέλη να γραφτούν στο σύλλογο. Το ποσό το οποίο είναι πολύ μικρό, είναι 3 ευρώ το μήνα. Οπότε μπορούν κάλλιστα να έρθουν δίπλα μας στον Ερασιτέχνη και να παρακολουθούν από κοντά το τι γίνεται. Τα γραφεία είναι ανοιχτά 12 ώρες την ημέρα, άρα μπορούν και στα γραφεία να έρθουν για να δουν το πώς δουλεύει ο Ερασιτέχνης, το πώς δουλεύει το τμήμα το επικοινωνιακό, το πώς δουλεύουν όλα τα τμήματα, οι έφοροι κτλ. Γιατί μέσα από εκεί περνάνε όλοι. Οπότε κάνω μια πρόσκληση σε όλους τους φίλους οι οποίοι θέλουν να έρθουν και να βοηθήσουν τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ να έρθουν. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Εγώ παράπονο δεν έχω, τον κρατήσαμε εδώ από ένα τέταρτο μισή ώρα και. Να του δώσουμε πρώτα. Όμορφα και γλυκά τους κρατάμε εμείς εδώ. Συγχαρητήρια για την επανεκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Πολύ σωστά. Και τον χαιρετίσματο στον πρόεδρό μας, τον κύριο Θανάση Κατσαρή. Και καλή δύναμη και καλό κουράγιο να έχει. Καλό κουράγιο. Τρία χρόνια. Για άλλα τρία χρόνια. Τρία, έτσι. Άλλα ναι, τρία, τρία, μέχρι... Για άλλα τρία χρόνια. Για άλλα τρία χρόνια. Με τον κύριο Κατσαρή μιλάω 1-2 φορές το χρόνο. Πάντα το παράπονο του είναι: Γιώργο, κουράστηκα. Εγώ πάντα του λέω: Πρόεδρε, κάνε κουράγιο, γιατί είσαι ο τελευταίος εκφραστής της γενιάς μου. Με αυτός που μεγαλώσαμε, περνάει κάποια χρόνια ο κύριος Κατσαρής, αλλά πάντα ήμουν κοντά και το ξέρεις, Δημοκράτη. Ναι. Να είστε γεροί, να προσφέρετε στην κοινωνία, να προσφέρετε στον αθλητισμό, να προσφέρετε στην νεολαία της πόλης μας και όχι μόνο. Και με τον double του χρόνου στο ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια και μία κουβέντα έχω να πω. Συσπήρωση γύρω από την ΠΑΟΚΑΡΑ μας. Τα καλύτερα έρχονται. Θέλω τον κόσμο κοντά σε όλα τα αθλήματα, με ναυαρχίδα το ποδόσφαιρο και σε όλα τα υπόλοιπα, για να στηρίξουμε την προσπάθεια η οποία γίνεται, να στηρίξουμε τον πρόεδρο, να στηρίξουμε όλη την οικογένεια. Καλή δύναμη. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα μικρό, το τελευταίο, και επιστρέφουμε για να χαιρετήσουμε και εμείς ωραία τον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ για τη χαρά, την τιμή, τον χρόνο. Τον Παπαδόπουλο μας έκανε και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, και επιστρέψαμε γιατί. Για να σας πούμε σε όλους εσάς που θέλετε να είστε περιποιημένοι και η εξωτερική σας εμφάνιση να γίνετε σχόλιο, καλό σχόλιο όμως. Να απασχολείτε και να κεντρίζετε το ενδιαφέρον του περίγυρου σας θετικά. Και ναι, τη ζήλια. Εσείς οι γυναίκες ζουλεύεστε μεταξύ σας. Ζουλεύουν αυτές που νιώθουν ανασφαλείς. Ναι, εμείς όμως δεν τις βλέπουμε. Κυρίες και κύριοι, Ολύμπου 23, το κόσμημα της γειτονιάς μας. Θα πάω να μου φτιάξουν την κόμη μου. Θα πας, θα σε κάνει, κυρία Έφη, εκεί πέρα αστέρι. Είσαι που είσαι αστέρι, θα σε κάνει πιο λαμπερό. Ναι. Ή μάλλον ακόμα πιο λαμπερό. Σωστό. Γιατί όπως και να γίνει, είμεθα. Λάμπουμε. Ήμουν ήρεμη, δεν μου είπατε ένα μπράβο, γιατί συνήθως του ορμάω του κύριου Δημοκράτη για αυτά που διαφωνώ. Την τελευταία φορά προσπαθούσα να σου πω, άστον να μιλήσει για να μάθεις. Του τη φιλά. Εσύ ήσουν αγριεμένη. Έμαθα όμως. Έμαθες.
Αλλά επειδή είμαι φιλόξενος άνθρωπος, ναι, και ήρθε στα φιλόξενα στούντιο του Λίμπερο 107 και 4, ναι, ήμουν γλυκιά μαζί του. Την επόμενη φορά θα είμαστε πιο, πιο σκληροί. Λοιπόν, κομμωτήριο της κυρίας Εφης Ολύμπου 23. Και επειδή φτάνουμε στο τέλος μας, ένα καυτό καλοκαίρι ακούμε τώρα. Καυτό! Για αυτούς που αψηφούν τα σύννεφα, τις βροντές, τις αστραπές, τη βροχή και φύγαν κατευθείαν το πρωί για Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, για Χαλκιδική, να απολαύσουν τις ωραίες παραλίες της. Δεν τους και ενδιαφέρει. Όχι μόνο, Χαλκιδική. Και Κατερίνη, και Κατερίνη, Λάρισα, και Λάρισα, Καβάλα. Καβάλα! Ου! Λιτόχωρο πέρα από παιδί μου, αμόλοφη. Αυτά Κατερίνη, είναι και κλείσαμε. Πα, όταν μου λες Κατερίνη, το μυαλό μου πάει στον Μπέρμπα Κώστα. Στον Φον Κώστα. Εντάξει, εμείς τον αγαπάμε τον κύριο Κώστα. Τον αγαπάω, τον λατρεύω, αλλά παιδί μου, Κατερίνη είναι. Είναι η αγάπη μας η Κατερίνη. Μπας περιπτώσει, μπορεί να είναι λίγο ασε. Τώρα, με ρωτούσε το πρωί η Αποστολία, μου λέει κύριε Γιώργο, το και το μου είπε μία φίλη. Λέω τι παιδί μου. Λέει, βγήκε ένα ραντεβού και έπαθε ζημιά. Λέω, γιατί παιδί μου, διότι τρακαρίστηκε ο σύντροφος και είχαμε μια κακιά βραδιά. Τι θα μπορούσε να κάνει, να συμβουλέψεις, μου λέει, το παλικάρι, ώστε να μην τρακαρίζεται. Λέω, αυτό είναι έμφυτο, Αποστολή, αλλά... Η επιστήμη προχωράει και... Και επειδή εγώ δεν αφήνω τις φίλες μου αβοήθητες, ναι, έχω ανθρώπους εδώ που γνωρίζουν, ναι, και με συμβουλεύουν και μεταφέρω τη γνώση μου σαν να είναι δική μου. Την οικειοποιούμε. Λέω ότι είναι δικό μου. Της λέω θα έχεις ένα υπέροχο happy end την επόμενη φορά. Έτσι της πώς είπε. Θα γίνει αυτό μου πει, ναι, έτσι της είπε. Πώς θα τη βγάλουμε, ας την πούμε Βάσο, την Βάσο. 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 Δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Να την πούμε Νικόλ. Που είναι, έχει υπαρκτό πρόσωπο. Δεν μου αρέσει. Είναι αγαπημένη μου φίλη. Νικόλ, είχαμε την Νικόλ μας. Το κοριτσάκι. Δεν ρε, θυμάμαι. Έβαλες φακού στα μάτια σου. Καλό. Τα έκανες πράσινο. Γκρι. Όχι θα πεις, δεν έβαλα. Βρε, έτσι είναι το χρώμα. Α, κύριε. Λάμπουν, λάμπουν. Δεν είναι το πρόσεξα. Ναι. Άντε, πάμε στο χαπί. Παπάς για να κοροϊδεύω τον κόσμο. Λοιπόν, της είπα ότι το νέο καινοτόμο προϊόν από φυτικά, δραστικά συστατικά που αντιμετωπίζει με ασφάλεια και χωρίς παρενέργειες, παρακαλώ, το πρόβλημα εκατομμυρίων ανδρών μαζί και του φίλου μας. Προσφέροντάς τους μια ευτυχισμένη σεξουαλική ζωή, γεμάτη αυτοπεποίθηση, ονομάζεται Happy End. Φίλοι μου και φίλες μου, είναι απόλυτα ασφαλές, επαναφέρει σταδιακά την ομαλή σεξουαλική λειτουργία, κυκλοφορεί νόμιμα στην Ελλάδα. Happy End και Happy End, το Happy End της εταιρείας είναι με ένα P, το Happy End που όλοι γνωρίζουμε, ένα ευτυχισμένο δηλαδή τέλος με δύο, αυτή είναι η διαφορά. Ακούγονται φυσικά το ίδιο με την εγγύηση της ελβετικής εταιρείας Excelane. Αποκτήσετε λοιπόν με τον πλέον διακριτικό τρόπο, ακόμη και ανώνυμα, μέσω του site της εταιρείας www.happyend.gr και στο τηλέφωνο 2315 500.000. Εύκολο τηλέφωνο, 2315 500.000. Happy End, έτσι το ζητάτε και θα έχετε ένα ευτυχισμένο τέλος, για να μην έχει τέλος η σχέση σας. Μην πάθετε αυτή την περιόδο και πρώτη φορά μου συνέβη. Και... Ρε πάρε ένα χαπιεντάκι, ρίχτω στην τσέπη, άστο να βρίσκεται και αν ποτέ το χρειαστείς, χράκα της και φυγες. Για όσους λοιπόν από εμάς που θα μείνουμε στην πόλη και για όσους εσάς θα φύγετε μετά το... Μεσημεράκι, απόγευμα. Ναι, είναι η ώρα. Μας ακούτε τώρα, κλείνετε τα μαγαζιά σας, είστε στα αυτοκίνητα. Να έχετε ένα όμορφο διήμερο, να περάσετε ωραία όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Και να μας ακούτε μέσω ίντερνετ. Μέσω ίντερνετ να μας ακούτε και να ξέρετε ότι αύριο στις 12 η ώρα ακριβώς Γιώργος Συρίγος και Αποστολή Αντοβόλη θα μιλήσουν και για το Μουντιάλ. Είδα χθες δύο παιχνίδια. Έλα, ρε. Ναι, και το μεσημεριανό της. Ουρουγουάης με την Αίγυπτο και το βραδινό. Τι έκανε πάλι ο τρελός. Τι παικτούρα είναι. Πόσα θα πάρει του χρόνου, πείτε μου. Έλα όσα θέλει ας πάρει. Γεια σας. Γεια σας.